Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε απόψε μαζί μας στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 7 Ιουνίου. Καλησπέρα Νίκο Ελευθερόπουλου. 17 και απόψε αν με ρωτήσεις. Είμαστε περίπου στα μισά από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση μέχρι την επόμενη. Αύριο δηλαδή για την ακρίβεια θα είμαστε ακριβώς στα μισά. Έχουμε διανύσει το ένα κομμάτι και πάμε τώρα να διανύσουμε το δεύτερο κομμάτι. Νομίζω ναι, φαίνεται πια και από τις εμφανίσεις των αρχηγών και από τις τοποθετήσεις και από τις συγκρούσεις. Και από το κλίμα. Το γενικότερο κλίμα. Το οποίο όμως έχω την αίσθηση ότι πια δεν ακουμπάει τόσο κάτω. Ίσως την τελευταία εβδομάδα να γίνει αυτό. Αλλά πιο πολύ αφορά έτσι, τη συζήτηση που γίνεται τη δημόσια, στις τηλεοράσεις. Δεν υπάρχει και η προεκλογική εκστρατεία προσωπική των βουλευτών, που τουλάχιστον στα πιο μεγάλα κόμματα έδινε και μία παλμό και ένα αριθμό περισσότερο. Επειδή παρακολουθώ περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αρκετά στελέχη και βουλευτές σε κλιμάκια έχουν βγει έξω, κάνουν περιοδίες και εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας. Και αυτό κινητοποιεί περισσότερο, αν θες, τους οπαδούς ή τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από ότι το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ο κόσμος και λίγο παγωμένος από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης αισθάνθηκε την ανάγκη χθες το βράδυ να απαντήσει στις ερωτήσεις που έκανε ο Γιώργος Κουβαράς στην ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα τι θα γίνει αν δεν έχετε αυτοδυναμία, και νομίζω ότι δεν το έκανε. Το έκανε εσκεμμένα αυτό. Δηλαδή, το ότι είπε τον Αύγουστο θα έχουμε εκλογές, αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε θα έχουμε και άλλες εκλογές. Είπε τον Αύγουστο κιόλας. Λογικά είναι συντεγματικά. Το οποίο ακούει ο κόσμος. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν λέει κάτι που είναι εκτός συνταγματικού πλαισίου, προφανώς. Λέω όμως ότι όταν ακούμε εκλογές τον Αύγουστο, θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε για τα μπάνια του λαού. Τα θυμάσαι, τα θυμάσαι. Ότι δεν πειράζουμε τα μπάνια του λαού. Ναι, ναι. Ή τον Ουμπέρτο Έκο που έλεγε τον Αύγουστο δεν έχουμε δει στα μπάνια. Α τον Ουμπέρτο Έκο, δεν σου λέει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιο Ουμπέρτο Έκο. Ποιο Ουμπέρτο Έκο, έχει δίκιο. Για πε. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε χθε αυτό το δίλημα. Να πω όμω ότι δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλη την εκλογική διαδικασία και στην προηγούμενη είχε θέσει το θέμα της αυτοδυναμίας και κυβέρνησης σταθερότητας ως το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών. Δικαιώθηκε στην πρώτη κάλπη, δηλαδή στην ουσία με την απλή αναλογική, πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο και πλέον επανέρχεται με αυτοδύναμη. Εντάξει, δεν είναι καινούργιο σύνικο, αλλά όταν επιλέγεις να πεις τον Αύγουστο θα έχουμε εκλογές. Και καλά κάνεις νομίζω από την πλευρά σου, γιατί θες να συσπηρώσεις τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτό θέλεις, γιατί τυχόν και πάει παραλίες. Όταν όλα τα υπόλοιπα τον κόσμο σου εννοώ. Όταν τα κόμματα σου πει όχι, έτσι κι αλλιώς, εάν δεν έχεις αυτοδυναμίες, εκλογές θα πας. Δηλαδή και το Πασόκ. Που όταν θυμάμαι τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε και 149 βουλευτές να έχει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θα τους δώσω ούτε έναν. Άρα λοιπόν. Με τον κύριο Βελόπουλο, αυτό είναι και μια δικιά μου απορία. Θα τη βάλουμε συνέχεια με την εκπρόσωπο του Πασόκ που θα έχουμε στην κουβέντα. Ότι πώς λες ότι αυτό είναι εκβιασμός. Από την άλλη πλευρά, όταν έχεις κλειστές πόρτες μπροστά σου και δεν έχεις αυτοδυναμία, πού να πας. Το ερώτημά μου θα απαντήσουν στη συζήτηση μετά. Θα απαντήσουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια σύγκρουση πολιτική με αφορμή δύο τραγωδίες. Την πρώτη που τη συζήτησαμε χθες και τη δεύτερη σήμερα στη Νέα Μάκρη, μια 19χρονη έγκυος η οποία έχασε τη ζωή τη γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών το ΕΚΑΒ άρχισε να πάει. Και έχει πάρει και αυτό διαστάσει είναι στην αντιπαράθεση. Και αυτό που έγινε χθες και αυτό που έγινε σήμερα, η άποψή μου είναι ότι είναι ντροπιαστικό πραγματικά σε κοινωνίες του 2023 και το σημερινό, γιατί έγινε και μέσα στην Αθήνα αυτό, δεν έγινε σε κανένα κρατικό νησί. Να πεις είναι κρατικό νησί, κάπως να το δικαιολογήσεις. Εδώ έγινε στην Αθήνα και εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Κοίταξε, νομίζω έχει επέμβει ο εισαγγελέας. Θα δώσει τις απαντήσεις και αν φταίει ή ερμηνεύτηκε κακώς από το ΕΚΑΒ η προτεραιότητα του περιστατικού. Πάντως εδώ δεν ήταν ότι δεν είχαμε στενοφόρο να πάει. Το αστυνοφόρο από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε. Σύμφωνα με την οικογένεια, καθυστέρησε ώρες. Ώρες. Ναι. Το ΕΚΑΒ υποστήριζε από την δική του πλευρά ότι μόλις το περιστατικό κρίθηκε με βάση αυτή την εικόνα που είχαν ως απαραίτητο, έφτασε 20 λεπτά. Από την άλλη πλευρά όμως, με αφορμία δυστυχώς αυτές τις τραγωδίες, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία τα ακούς και πραγματικά, επειδή δεν έχουμε εικόνα κι εμείς καθημερινή, τι γίνεται, πόσα αστυνοφόρα έχουμε, αν φτάνουν αυτά τα αστυνοφόρα, αν υπάρχει κόσμος, τα ακούμε στο γενικό πλαίσιο, αλλά άλλο πράγμα να το βλέπεις στο φόντο μιας τραγωδίας δυστυχώς. Και υπάρχουν μεγάλα κενά, πολύ μεγάλα κενά στο κομμάτι υγεία, τα οποία. Εντάξει, υπήρχαν και υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, γιατί είδαμε έκπληξη κάποιες ανακοινώσεις και κυρίως άκουσα την κυρία Τσαπανίδη το πρωί να καταγγέλει την κατάρρευση του ΕΣΥ. Έκατσα από διαστροφή δημοσιογραφική, αν θέλεις, και μέτρησα περιστατικά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μόνο 5-6 που κοίταξα, μπαίνοντας στο διαδίκτυο, που μεταφέρονταν άνθρωποι σε καρότσα. Ναι. Και άνθρωποι που πέθαναν περίμενοντας το ΕΚΑΒ. Δεν το λέω για να κάνουμε συμψηφισμούς. Αλλά δεν μπορεί τη μία εκδοχή να θεωρούμε ότι φταίει η κυβέρνηση και στην άλλη να σφίζουμε αδιάφορα. Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει βοήθεια. Αντικειμενικά πάντως την ευθύνη πολιτική για ό,τι συμβαίνει σε κάθε χώρο που συμβαίνει τέτοιου είδους την έχει και πολιτικές ηγεσίες και κυβερνήσεις και υπάρχει κομμάτι της ευθύνης. Προφανώς, αν κάποιος έχει κάνει κακή εκτίμηση στο κέντρο του ΕΚΑΒ, για παράδειγμα, αυτό είναι άλλο ζήτημα και θα το δείξει η έρευνα η οποία φαντάζομαι θα γίνει και θα γίνει και γρήγορα. Θα γίνει και, αλλά ο αριθμός των ασθενοφόρων είναι συγκεκριμένος. Είναι άλλο αυτό και άλλο ο αριθμός των ασθενοφόρων. Όταν σου λέει λοιπόν ότι δεν έχουμε τόσο όσο πρέπει ενεργά, αυτό είναι ζήτημα.
ζήτημα λοιπόν, το οποίο είναι πολιτική ευθύνη. Αυτό λέω. Δεν λέω για το στίγμα περιστατικό, λέω το γενικότερο, τα γενικότερα που μάθαμε με αφορμή το περιστατικό. Ναι, όπως μάθαμε και όλα στα τρία λεπτά, ακούγα τον Βασίλη Τοχιώτη στο Sky, που έλεγε ότι τρία λεπτά απόσταση βρισκόταν ασθενοφόρο στη Νέα Μάκρη και δεν εντοπίθηκε γιατί ήταν ιδιωτικό. Ναι. Έτσι. Είναι αδυναμίες. Και αυτό, και αυτό θέμα του ΕΚΑΒ είναι λοιπόν, αν δεν ειδοποίησε ιδιωτικό. Δεν είναι αν δεν έγινε. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε, τι άλλο έχουμε τώρα. Να πούμε ότι είχαμε πριν από λίγο την παρουσίαση, βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναδιατύπωση είναι, γιατί το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει. Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω δει και δεν ξέρω τι έχει μπει και τι έχει βγει από αυτό το πρόγραμμα. Θα και δεν μπορεί να έχει αλλάξει αργότερα, να δούμε ποια βασικά σημεία υπάρχουν και ποια δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Και να κλείσουμε σιγά σιγά, έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό. Να ξεκινήσουμε με το έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να συνεχίσει την περιοδία του. Εντάξει. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλοι το ίδιο κάνουν. Θα τα συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλησπέρα σας, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Βιταμινών. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Να καλησπέρισω τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, που έχω πολύ καιρό να βρεθώ στο πάνελ μαζί του, ομολογώ. Καλησπέρα κύριε Ματζουράνη. Ποτέ, καλησπέρα σας. Όχι, έχουμε περάσει χρόνια με την ιδιότητα του δικηγόρου που έβρεθε στο πάνελ, αλλά όχι του υποψηφίου βουλευτή. Υποψήφιο στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε αυτό το σταθμό, κάπου αλλού θα είχαμε βρεθεί. Στο Άλτερο ως δικηγόρος, κύριε Ματζουράνη. Και στον ρεπορτάζ δεν έχουμε βρεθεί. Έχει υπάρξει ο κ. Ματζουράνης δικηγόρος και υπάρχει με πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτό λέω. Έχουμε βρεθεί με την ιδιότητα του νομικού. Η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι μεγάλη περιπέτεια, ήταν καλό να έχει τον Ματζουράνη μαζί σου. Λοιπόν, να καλησπέρισω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλησπέρα σας. Υποψήφια με το Πασόκ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Και τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος δεν είναι υποψήφιος, είναι ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Παπαδάκη. Θα είναι σε ένα χρόνο υποψήφιος. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό. Ότι πει το κόμμα. Ό,τι πει το κόμμα. Λοιπόν. Αυτά είναι, λύνονται την ώρα που πρέπει και όποτε πρέπει. Λοιπόν, πάμε, κύριε Γεωργιάδη, να μείνουμε λίγο. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την ιστορία της τραγωδίας. Των δύο μάλλον περιστατικών, τα οποία έχουν σηκώσει και πολιτική αντιπαράθεση έντονη και πολύ σκληρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αλλά υπάρχει και η ουσία εκτός από την πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να σας πω εγώ, και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Και για τα περιστατικά, αν θέλετε, αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση. Καταρχάς, δεν είναι καλή, γι' αυτό και έχετε βάλει στην πρώτη γραμμή. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά περιστατικά. Ναι. Στο πρώτο περιστατικό της Νίζουκο, εκεί πραγματικά υπάρχει πραγματικό πρόβλημα από το κράτος. Υπό την έννοια το νησί έχει ένα ασθενοφόρο σε βάρδια. Άρα έτυχαν δύο ταυτόχρονα περιστατικά. Δεν μπορούσε το ασθενοφόρο να είναι σε δύο ταυτόχρονα σημεία. Και η κυρία δυστυχώς απεβίωσε πάνω στην κρεβάτα του φορτηγού. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ. Μπορώ να σας πω δεν είναι καινούργιο πρόβλημα, είναι πρόβλημα πολλών ετών. Ήδη από τη θητεία μου 13 θυμάμαι να έχουμε παρόμοια προβλήματα, ιδιαίτερα στην νησιωτική χώρα, όπου είναι πάντα πολύ πιο δύσκολο να δεις το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό για το ΕΚΑΒ ή για άλλες κρίσιμες ειδικότητες. Άρα εκεί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Στα πλαίσια της αναγέννησης του ΕΣΥ που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για δεύτερη θητεία, πιστεύω ότι είναι από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να ασχοληθούμε πώς θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Και για τα νησιά μας έχουμε το επιπλέον πρόβλημα ότι αν δώσει πολύ μεγάλα κίνητρα, ακόμα δεν πάει. Δηλαδή, προκηρύξεις θέσεις δεν καλύπτονται. Είναι και η περίπτωση της ΚΟΑ αυτή, να ξέρετε, έχουν προκηρυχθεί θέσεις και έχουν καλυφθεί. Εδώ όμως κατηγορείστε ότι όχι απλώς δεν βελτιώσατε και δεν αναγεννήσατε, όπως λέτε, το ΕΣΥ, αλλά έχει πάει και πίσω σε σχέση με αυτό το οποίο παραλάβατε. Δεν υπάρχει κανένα σοβαρό σε αυτό τώρα. Αυτό μόνο ο κ. Πολάκη έχει γράψει. Δεν ακούω κανένα να το λέει σοβαρά. Συγγνώμη, εγώ το άκουσα και από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τον κ. Πολάκη, ο οποίο το έγραψε όντω. Τα προβλήματα του ΕΚΑΒ είναι, αν κάνετε εσεί Google Search τώρα στο ίντερνετ, θα βρείτε παρόμοια δυστυχώ περιστατικά τουλάχιστον τελευταία 15 χρόνια διαρκώ. Γι' αυτό ψηφίζει. Δεν μα τιμάει αυτό. Δεν το λέω ω δικαιολογία. Λέω ότι πράγματι. Ιδιαίτερα δύο πράγματα πρέπει να λύσουμε εκεί. Το ένα, η επιτάχυνση της γραφειοκρατίας για την πρόσβληση. Το δεύτερο, πολύ πιο σοβαρά κίνητρα για τα νησιά. Είχα θεσπίσει και εγώ ως Υπουργός Υγείας κίνητρα για τα νησιά. Είχαν θεσπίσει και του ΣΥΡΙΖΑ κίνητρα για τα νησιά. Δεν πάνε οι γιατροί. Και ο πλεύρης για τα νησιά δεν πάνε οι γιατροί. Εξακολουθούν να μην πηγαίνουν και προσωπικό του ΕΚΑΒ. Έχουμε μάλιστα θυμάμαι ότι των ημερών μου είχα ψηφίσει και διάταξη για να μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να πληρώνει μέρος των εξόδων. Και να τα κάνει δεκτά το ελεγκτής, ο επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου, παρακάθα και αυτή η διάταξη δεν λειτουργήσε κατά τόπο που το θέλαμε. Είναι ένα πέρα τώρα της διαμάχης των κομμάτων, ένα πραγματικό πρόβλημα εδώ. Δεν λύνεται τόσο εύκολα όσο νομίζουμε. Αυτό είναι ένα περιστατικό στην ΚΟ. Πάμε και στο στην Αθήνα είναι άλλο, τελείως καμία σχέση. Δεν είχε να κάνει με έλλειψη του ΕΚΑΒ ή με έλλειψη ασθενοφόρου.
επειδή έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και ήδη ερευνά. Θα δούμε τι έχει γίνει. Έτσι, εγώ δεν θα αναπάρω θέση, γιατί αν πράγματι ο τηλεφωνητής του ΕΚΑΒ και ο επικεφαλής διασώστης δεν εκτίμησαν το περιστατικό σωστά, και αυτό καταγράφεται, οι τηλεφωνούμε ήταν όλα μαγνητοφωνημένα, εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Εάν ισχύει αυτό που λένε οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, ότι αυτό που τους μεταφέρθηκε ήταν ζαλάδα εγγύου, το κατέταξαν σε μια πολύ χαμηλή κατηγορία και δεν στείλανε στον φόρο, αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα την ώρα που μπήκε εισαγγελέας μέσα και ψάχνει ακριβώς τι ελέγχει το τηλεφωνικό κέντρο, φυσικά να πω συλληπιτήρια και στις οικογένειες και των δύο και ιδιαίτερα της εγγύου. Λοιπόν, κύριε Ματζουράνη, για να ακούσουμε και εσάς. Θέλω να πω ότι τραγικά γεγονότα όπως αυτά δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης, αλλά πολιτικού προβληματισμού και αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Είναι αλήθεια ότι τα νησιά μας και γενικά οι περιοχές, οι ορεινές, οι ημιορεινές και οι ακριτικές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στελέχωσης των υπηρεσιών παροχής ιατρικής περίθαλψης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην ΚΟ, το περίεργο είναι ότι ενώ υπήρχαν μηχανήματα, 4 αυτοκίνητα σε λειτουργία, δεν είχε προσληφθεί οδηγός. Πέρα από τις άλλες ελλείψεις του νοσοκομείου. Αυτό προφανώς οφείλεται σε κυβερνητική ευθύνη. Δηλαδή κάποιος δεν προκήρυξε τις θέσεις εγκαίρως και δεν προσελήφθησαν οδηγοί ή δεν μετατέθηκαν οδηγοί. Εγώ αναγνωρίζω το πρόβλημα που επεσήμανε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι όντως στα νησιά δεν πηγαίνουν γιατροί, νοσηλευτές και γενικά προσωπικό για τα νοσοκομεία μας. Γιατί? Γιατί τα κίνητρα είναι πολύ χαμηλά. Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή, ειδικά σε νησιά τουριστικά όπως την ΚΟ. Ο μισθός ενός νοσηλευτή δεν φτάνει ούτε για το για ενίκιο και για την πρώτη βδομάδα να ζήσει. Άρα πρέπει να φροντίσουμε το ΕΣΥ και να το ανατάξουμε, όχι να το ιδιωτικοποιήσουμε όπως επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να αναπληρώσουμε τις απώλειες προσωπικού. Το 19 παραδόθηκε με 109 ή 119, δεν θυμάμαι, 109.000 προσωπικό και σήμερα έχει 84. Δηλαδή πάρα πολλοί είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε πολλοί έφυγαν στον ιδιωτικό τομέα, είτε άλλοι πήγαν στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια έλλειψη και είναι και μια ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης, γιατί συνέβη στη διάρκεια της θητείας της. Εσείς άκουσαν με πάρα πολύ προσοχή και πραγματικά εκτιμώ αυτό που είπατε, ότι δεν είναι θέμα κομματικής εκμετάλλευσης. Διαβάζω την δήλωση του εκπροσώπου σας όμως. Ναι. Λέει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε πίσω τη συντρίμια στο ΕΣΥ. Είναι σκληρή η πραγματικότητα αυτή και οφείλει να μας κινητοποιήσει, γιατί όσα συμβαίνουν δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Βεβαίως. Άφησε συντρίμια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άφησε πράγματι μια απαράδεκτη κατάσταση στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έδωσε υπεράνθρωπο αγώνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι άνθρωποι έμειναν μόνοι, σχεδόν μόνοι, και μόνο με το χειροκρότημα. Δεν ενισχύθηκε το ΕΣΥ στη διάρκεια της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε στενότητα, δεν υπήρχε οικονομική ασφυξία όπως με τα μνημόνια, αλλά τουναντίον υπήρχε χαλαρότητα και στο σύμφωνο σταθερότητος και στη ρήτρα σταθερότητας. Και απόδειξη είναι η αριθμή. Οι ΜΕΘ αυξηθήκανε, τριπλασιαστήκανε για την ακρίβεια, χωρίς να ισχύει το ΕΣΥ. Ορίστε. Οι ΜΕΘ τριπλασιάστηκαν. Όχι, καταρχήν δεν τριπλασιάστηκαν. Οι ΜΕΘ μετονομάστηκαν σε ΜΕΘ οι άλλες μονάδες ταχείας ανάκαμψης. Για να γίνει μία ΜΕΘ έχει υποχρεωτικά 4 νοσηλευτές και 2 γιατρούς επιπλέον. Ξαναλέω. Τριπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ χωρίς να ενισχυθεί το ΕΣΥ. Σας λέω ότι δεν τριπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ. Παρακαλώ. Για να κάνουμε μια κύκλο όλα πρώτα και μετά συζητήσουμε. Αυξήθηκαν, αλλά δεν τριπλασιάστηκαν. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για να ακούσουμε και εσάς. Κύριε Ξενάκη, με αφορμή δύο πολύ τραγικά γεγονότα, έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες με τραγικό τρόπο. Συζητάμε για ένα θέμα που είναι μεγάλης σοβαρότητας και θα έπρεπε να έχει απασχολήσει ακόμα περισσότερο, κατά την άποψή μου, την προεκλογική περίοδο,
τον διάλογο ανάμεσα στα κόμματα και την θέση των κομμάτων σε σχέση με ένα πυλώνα του κράτους δικαίου που είναι η δημόσια υγεία. Πώς βλέπουν τα κόμματα τη δημόσια υγεία, αν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τι κάνουν για να το υπηρετήσουν και να το ενισχύσουν. Λοιπόν, η κυβέρνηση τα 4 χρόνια που διαχειρίστηκε την χώρα και το θέμα της δημόσιας υγείας, με τις πράξεις της, με τις επιλογές της και με τις προτεραιότητάς της, έδειξε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας δεν είναι προτεραιότητά της. Για να αρχίσω από το τέλος, αναφέρομαι στο άρθρο 10 του πρόσφατου νόμου, με το οποίο καταργήθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη στιγμή που με το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις στους γιατρούς, έρουμε την αποκλειστική και πλήρη απασχόλησή τους. Άρα, και η αποστολή άρα, που σας διακόπτω, δόθηκαν αυξήσεις στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Κύριε Λευθερόγλου, αναπαράγω τα επιχειρήματα στελεχών της κυβέρνησης, τα οποία δικαιολόγησαν αυτή τη συγκεκριμένη νομιθετική πρωτοβουλία λέγοντας ότι επειδή δεν μπορούσαμε να οικονοποιήσουμε τις μισθολογικές απαιτήσεις των γιατρών, είδαμε τον πλήρη και αποκλειστικό χαρακτήρα της απασχόλησής τους. Άρα, επί της ουσίας, το θεμέλιο του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαλύθηκε. Πέρα όμως από αυτό, να δούμε τι έχει γίνει. Ο κύριος Ματζουράνης αναφέρθηκε στα χειροκροτήματα των νοσηλευτών και των γιατρών που όλοι βγήκαμε στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσουμε και θυμάμαι δέσμευση του Πρωθυπουργού για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Δεν την τήρησε αυτή την δέσμευση ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ΕΚΑΒ. Ξέρετε, η τελευταία πρόσληψη μονίμων για το ΕΚΑΒ έγινε το 2014. Δεν είναι τόσο γραφειοκρατική η διαδικασία όσο την περιέγραψε ο κ. Γεωργιάδης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν το 2016. 1,5 χρόνο μετά προσελήφθησαν ως μόνιμοι και όχι ως επικουρικοί 196 διασώστες. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί 450 περίπου και παραπάνω. Το ακούσαμε σήμερα, είναι ένας μεγάλος αριθμός και δεν έχουν πει άλλοι. Μπαίνουν συμβασιούχοι βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά οι συμβασιούχοι τώρα, οι προκηρύξεις για προσλήψεις επικουρικών φυσικά δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, διότι το κόστος ζωής στα νησιά είναι τεράστιο. Η κατάσταση λοιπόν σήμερα είναι ως εξής. Και το λέω γιατί περιμένουμε εκατομμύρια κύματα τουριστών, ναι, και καμαρώνουμε γι' αυτό. Πολύ, ναι. Λοιπόν, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, με εξαίρεση τη Ρόδο και ίσως 1-2 ακόμα πολύ μεγάλα νησιά, έχουμε 1 ασθενοφόρο για την 24ωρη βάρδια. Στη χώρα αυτή τη στιγμή λείπουν 700 διασώστες. Εσείς τι προτείνετε, μπορούμε να πούμε. Εμείς προτείνουμε. Εμείς σήμερα όλη τη μέρα, ξέρετε και την ακούσαμε. Νομίζω οι περισσότεροι την ακούσαν με αφορμή δυστυχώς αυτά τα περιστατικά. Να ακούσουμε και μια-δύο προτάσεις. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, κύριε Ξενάκη, σε αντίθεση με την επιλογή της κυβέρνησης να δεσμεύσει μόνο 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απαντήστε. Διότι δέσμευσε 2 και 2 για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Δηλαδή, ουσιαστικά 2 για την ενίσχυση του ΕΣΥ, εμείς προτείνουμε να ακολουθήσουμε αυτό που έκαναν άλλες χώρες που αξιολόγησαν την πανδημία εν της πράγμαση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και δέσμευσαν 8 δισεκατομμύρια όπως έκανε η γειτονική Ιταλία. Και εμείς λέμε, και υπάρχει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δέσμευση και άμεση αναδιαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να γίνει. Σας θυμίζω ότι μετά τα Τέμπη ο Πρωθυπουργός είπε θα πάμε, θα το καταφέρουμε για να δεσμεύσουμε χρήματα για τους σιδηροδρόμους. Λοιπόν, πρέπει χτες να δεσμευτούν χρήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για το ΕΚΑΒ. Κύριε Παπαδάκη, κύριε 10 δευτερόλεπτα θα είμαι πολύ σύντομος. Για να πείτε και η Ιταλία, εγώ θα θυμίσω ότι την περίοδο της πανδημίας που εδώ δίναμε τη μάχη, η Ιταλία είχε τον Μπέργαμο και βλέπουμε τις ουρές με τα πτώματα και τους ανθρώπους να νοσηλεύονται σε κατασκηνώσεις. Ναι, αλλά εδώ είχαμε τους περισσότερους νεκρούς, ένα εκατομμύριο στην Ευρώπη. Δεν τους είχαν, δεν ισχύει αυτό, αλλά εντάξει. Τους έχουμε. Και επίσης να συμπληρώσω ότι έχουμε την τρίτη από την κορυφή δαπάνη σε ιδιωτικές. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να ακούσουμε. Ιδιωτική δαπάνη για την υγεία. Κοιτάξτε, σε όλη την προεκλογική περίοδο η συζήτηση είναι κοστολόγηση. Και τα κόμματα μεταξύ τους τσακώνονται ποιο είναι πιο κοστολογημένο πρόγραμμα και πηγαίνουν, θέλουν να πάνε το πρόγραμμα του καθενός στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής.
Νομίζουμε ότι πιστοποίηση έχει και κοστολόγηση όλα τα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και η κοστολόγηση μπορεί να φανεί από αυτά που έγιναν και στην ΚΟ, αυτά που έγιναν και στη Νέα Μάκρη, γιατί τα κοστολογημένα προγράμματα είναι αυτά που τσακίζουν τους προϋπολογισμούς της υγείας με όλα τα μνημόνια που περάσανε, με όλους τους εφαρμοστικούς νόμους, με το κλείσιμο νοσοκομείων που διαμορφώθηκε μια κατάσταση με κριτήριο το κόστος. Έχουμε δήλωση του τελευταίου Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μονάδα η οποία να λειτουργεί όλο το χρόνο. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι λειτουργεί με όρους πληρότητας. Έχουμε μπερδέψει, μου φαίνεται, τα νοσοκομεία με τα ξενοδοχεία. Αλλά αντιλαμβάνονται όλοι σαν αγορά και την υγεία. Αυτό είναι το κύριο, το βασικό πρόβλημα. Ότι είναι κόστος όφελος και ακριβώς γι' αυτό, για παράδειγμα, δεν προσλαμβάνονται γιατροί, γι' αυτό δεν προσλαμβάνονται νοσηλευτικό προσωπικό, γι' αυτό έχει τα χάλια το ΕΚΑΒ με όλες αυτές τις ελλείψεις που υπόθηκαν, που δεν έχει ούτε το στόλο ούτε το προσωπικό. Και αυτά το ΚΚΕ από τον Οκτώβρη του 2022 είχαμε κάνει ερώτηση στη Βουλή για την κατάσταση στην Αττική, την απαράδεκτη, που είχαν 46 προσλήψεις από το 20 και από τότε έχουν συνταξιοδοτηθεί 250. Και θέταμε το ζήτημα και με τα σαράβαλα που είναι μια σειρά 30-40, τα οποία είναι διαρκώς εκτός μάχης. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι μόνο στο ΕΚΑΒ. Είναι οι απάνθρωπες ώρες που περιμένεις για τα επίγοντα. Είναι τα ράτζα. Είναι οι αναμονές στα χειρουργεία. Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Ο ένας παρέδιδε στον άλλον και το πήγαινε ακόμα πιο χειρότερα. Και άρα από αυτή την κατάσταση λοιπόν σήμερα πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα. Ότι ακριβώς αυτός ο δρόμος κόστους ωφέλους, αυτό που λέει αγορά, που τα συμπεράσματα από την πανδημία, γιατί δεν μιλάει τώρα πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία για την υγεία, μετά την πανδημία μίλησε και λέει να ενισχύσουμε. Τι σημαίνει ενίσχυση? ΣΔΙΤ στην υγεία. Να μπουν ιδιώτες και στο δημόσιο σύστημα υγείας και να μπαίνεις μέσα και να πληρώνεις. Ακριβώς λοιπόν απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το ΚΚΕ με τη δράση του, την παρέμβασή του και με και έγκαιρα και στο κίνημα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, το Εργατικό Κέντρο Λαύριο τον Απρίλη έβαλε θέμα για την κατάσταση στο Λαύριο, όταν ήθελε η κυβέρνηση να σταματήσει την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον κόσμο του Λαυρίου, αλλά και τα νησιά απέναντι. Μες. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, άρα λοιπόν απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα χρειάζεται ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση με ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, δώστε μια απάντηση. Και στους τρεις. Θα ήθελα να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά, αν και έχουν όλα μια κοινή συνενισμένη. Επαναλαμβάνω, θα είναι πολύ χρήσιμα τα κόμματα, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο με αλήθειες. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε την αγορά των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Είναι ένα θέμα που το χειρίστηκα και εγώ και πριν από μένα υπουργή και μετά από μένα υπουργή. 7 χρόνια κολλημένο Συμβούλιο της Επικρατείας από τις ενστάσεις των δύο εταιριών, η μία εναντίον της άλλης. Στο τσακ δεν χάσαμε τα λεφτά και παρενέπειτα ήρθε μανιάρχο στο τέλος και μπορούσαμε να πάρουμε ασθενοφόρα. Μπορούμε στη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκινήσουμε του χρόνου να συζητήσουμε μια σοβαρή συνταγματική μεταρρύθμιση που θα μπορεί να λύνει τέτοιου είδους θέματα και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Αυτή είναι μια σοβαρή συζήτηση. Αυτό είναι είδηση. Γιατί δηλαδή αυτό. Ρωτάω εγώ, δεν έχουμε όχι. Είπαμε ότι θα ξεκινήσει η προτείνηση που είναι συνδέα για το Σύνταγμα. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να μην σταματάνε τα ασθενοφόρα 7 χρόνια στο δικαστήριο επειδή δύο εταιρείες διαφωνούν. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Μπορεί να ξέρετε καλύτερα. Ναι. Σας λέω όμως, εγώ όταν ήμουν υπουργός, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. 7 χρόνια ήμουν κολλημένα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και θα σας πω. Αυτό σας λέω. Αντί το να τσακωνόμαστε τώρα, γιατί δεν παίρνει τα ασθενοφόρα ο Γεωργιάδη, γιατί δεν παίρνει τα ασθενοφόρα ο Πολάκης, να συζητήσουμε πώς μπορούμε να κόμουμε τα ασθενοφόρα. Να πούμε τελικά ένα ασθενοφόρο. Λέει η κυρία Αποστολάκη ότι η επιλογή της κυβερνήσεως να δώσει να άρει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση διέλυσε το ΕΣΥ. Πρώτα απ' όλα ο νόμος έχει ψηφιστεί, αλλά το ίδιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, γιατί χρειάζεται να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση, η οποία δεν έχει εκδοθεί. Άρα προφανώς τα περιστατικά που συζητάμε σήμερα με αυτό το πράγμα δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Γιατί αυτή η απόφαση της άρσεως, της πλήρης και αποκλειστικής δεν έχει καμία σχέση με τα περιστατικά που συζητάμε. Σας είπε κανείς τα περιστατικά λοιπόν που συζητάμε. Δεν τα σύνδεσε κανείς. Ωραία, τα περιστατικά λοιπόν που συζητάμε είναι με πλήρη και αποκλειστική.
Άρα και με πλήρη και αποκλειστική να έχουμε το ΕΣΥ, δεν σημαίνει ότι θα πεθαίνει άνθρωπος σε καρότσα. Δυστυχώς. Επειδή λοιπόν αυτό που λέτε ως πρόταση δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί αν το είχε λύσει το πρόβλημα δεν θα είχαμε σήμερα αυτά τα περιστατικά, πάμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση που μπορούμε να το πρόβλημα. Είπε η κυρία Προστολάκη. Δεν είναι δύσκολο να κάνει προσλήψεις. Μπα, έτσι σας είπανε. Ρωτήστε τον πρώην Υπουργό Υγείας, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, να σου πει αν είναι εύκολο να προσλάβει το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ για να προσλάβει γιατρό θέλει 6 χρόνια. 6 χρόνια. Μέχρι να τον προσλάβει, ξέρετε, γίνεται μια πραγματικότητα. Βρίσκεται τελικά πώς θα προσληφθεί και όταν αυτός βρίσκεται, αυτός είναι ήδη στο εξωτερικό και βρει δουλειά αλλού. Και δεν πάει ούτε ο πρώτος, δεν πάει ούτε ο δεύτερος. Αν είσαι τυχερός, πάει ο τέταρτος. Άρα λοιπόν, θέλετε να συζητήσουμε τώρα, πώς θα λύνουμε τα προβλήματα στα αλήθεια. Τρίτον, λέει ο κ. Ματζιωράνης, είπε ο κ. Τσίπρας, ότι είχαν 100.000 αυτοί και εμείς 88. Λοιπόν, δεν ξέρω τα νούμερα, τα βιντεά λέει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς είναι ψέματα, αλλά δεν έχει σημασία, τα δεν ξέρω μπροστά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριο Τσίπρα, ό,τι λέτε και εσύ για νούμερα, λέω ότι προφανώς είναι ψέματα. Υιοθετώ τη δήλωση της κυρίας Ζωής Χρυσοντοπούλου που είπε μπροστά στον Τσίπρα ο Πινόκιο φαντάζει Φιλαλίδης. Αυτό πιστεύω. Οφείλαμε να σας πω, επειδή θυμάμαι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέλαβε πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στηρίζει την Κωνσταντινούπολη. Ποιο προσέλαβε. Ε? Όχι, λέω ψεύτον τύπο. Ποιο προσέλαβε. Τι για να μπει στη Βουλή. Ποιο θα σα κάνει. Προσέλαβε τραπεζοκόμους, προσέλαβε σεκιουριτάδες, προσέλαβε καθαρίστριες. Αυτά προσέλαβε. Δεν προσέλαβε γιατρούς. Γιατρούς δεν προσέλαβε καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορούσε να προσλάβει για του ίδιου λόγου που είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ότι τα προβλήματα του εθνικού συστήματος υγείας που είναι πραγματικά μεγάλα κύριε Γεωργία, χρειάζονται. Παναλαμβάνω. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είναι ένα παράδειγμα σήμερα για του διαγωνισμού. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο το ζήτημα στην Ελλάδα. Είναι ζήτημα δημόσια διοίκηση. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν τι διαδικασίε πρόσληψη όταν βρεθούν γιατροί. Τι έχει πει ο κ. Μητσοτάκη, ότι το πρόταγμα τη νέα κυβερνητική του θητεία θα είναι το εθνικό σύστημα υγείας. Θα είναι υγεία. Αναγνωρίσαμε δηλαδή όχι σήμερα αυτά περιστατικά. Το έχουμε αναγνωρίσει από την αρχή της προεκλογικής περίοδου και είναι λάθος που ακούστηκε ότι δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό προεκλογικά. Συζητήθηκε εντόνως. Δεν υπάρχει ούτε μία ομιλία του Μητσοτάκη προεκλογική, πρώτον εκλογών της 21 Μαΐου εννοώ, που να μιλάει ότι η πρώτη προτεραιότητα της νέας του θητείας θα είναι η αναμόρφωση του εθνικού συστήματος υγείας. Γιατί αυτό που λειτουργεί δεν το θεωρούμε σωστό. Άρα αυτά που λέμε σήμερα δεν λέμε ως δικαιολογίες. Εμείς έχουμε εντοπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Και λέμε τώρα πάνω, λέμε ένα λεπτό τελευταίο. Είπε η κυρία Αποστολάκη για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρώτα απ' όλα τα χρήματα που έχουμε δεσμεύσει εμείς από το δικό μας Ταμείο Ανάκαμψης με τη συσχέση με την Ιταλία είναι αναλογικά πολύ περισσότερα. Η Ιταλία έχει πολύ περισσότερα χρήματα και τα 8 δισεκατομμύρια είναι πολύ μικρότερο κλάσμα από τα 4 δισεκατομμύρια που έχουμε βάλει εμείς. Αλλά δεύτερον και κυριότερο κάτι δεν έχει καταλάβει το Πασόκ ή καν δεν έχει καταλάβει είναι ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσλήψη μονίμου προσωπικού. Η προσλήψη μονίμου προσωπικού εγγράφεται στο μεσοπρόθεσμο, δεσμεύεται το κράτος για τα επόμενα 35 χρόνια. Είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και πρέπει να υπάρχουν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό θα πει μόνο η πρόσληψη. Να κάνω τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μόνο πενταετούς διάρκειας. Επειδή μιλήσατε αρκετά και άρα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρώτη μονίμη προσωπικού στο δημόσιο. Όποιος το λέει αυτό δεν έχει καταλάβει τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης καθόλου. Άρα να πιστέψω εγώ ότι η κυρία Αποστολάκη πρώην υπουργός και καλή πρώην υπουργός θα πω εγώ. Και είναι βουλευτής και πιστεύω δεν είναι καλή βουλευτής. Από ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει. Δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να κάνει μόνιμες προσλήψεις εσύ. Συγγνώμη. Μια ερώτηση. Άρα το μια λέμε ερώτηση, για πολλά ψέματα. Πριν να απαντήσουμε, μια ερώτηση. Αν είναι τόσο βουνό πραγματικά τα προβλήματα που περιγράφετε. Ναι, είναι τόσο βουνό. Πώς θα γεννήσει το ΕΣΥ την επόμενη τετραετία. Μα γι' αυτό λέμε. Θέλω να πω. Σωστό. Πώς θα περάσει το κατεπέδιο. Επειδή ακριβώς λέμε είναι βουνό, γι' αυτό είπαμε θα είναι το κεντρικό πρόταγμα της νέας μας κυβερνητικής θητείας. Το κεντρικό πρόταγμα της πρώτης κυβερνητικής θητείας ήταν η ανάταξη οικονομίας, το οποίο πιστεύουμε σε μεγάλο βαθμό επετεύχθη. Το κεντρικό πρόταγμα της νέας μας κυβερνητικής θητείας θα είναι η ανάταξη του ΕΣΥ και η αύξηση του μισθού των εργαζομένων. Να απαντήσουμε, κύριε Αλεξανδρόπουλο, όπως θέλετε να απαντήσουμε. Θα απαντήσετε, να ρωτήσουμε και μια ερώτηση. Γιατί μέχρι τότε που δεν κάνετε ερωτήσεις. Είπατε ότι μια πρόταση γιατρού θέλει 6 χρόνια. Το θέμα είναι ενδιαφέρον. Όχι επικουρικού. Μόνιμου γιατρού. Για να γίνει θέλει 6 χρόνια. Πώς αυτό μπορείτε να ανταλλάξετε. Το εντάξει, εγώ δεν είμαι τώρα υπουργό υγεία. Θα έρθει ο υπουργό υγεία, θα προτείνει ποιο το σχέδιό του, θα σου το πω. Εγώ θα κυβερνήσω τότε το Υπουργείο Υγεία. Θα κάνει rotation ο κ. Ψεντάκη. Σήμερα θα ξανά εκεί. Σα το ρούσα φίλο μου μέχρι τώρα. Που το ξέρετε κιόλα, δεν θέλετε να πάτε. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, συγγνώμη. Κυρία Αποστολάκη, δεν πειράζει να αλλάξουμε τη σειρά. Κυρία Αποστολάκη, τι θέλετε να πείτε και αμέσω μετά ερχόμαστε. Λοιπόν. Η εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας από αυτή την κυβέρνηση είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν αμφισβητείται. Θα σας έλεγα ότι η de facto απόδειξη του ισχυρισμού μου
είναι ακριβώς η συνομολογία του κύριου Γεωργιάδη ότι αποτελεί πρόταγμα της νέας τετραετίας. Είναι μια λαθασμένη αξιολόγηση, μια κυβέρνηση να αναλαμβάνει να διαχειριστεί την πανδημία και να μην προτάσει την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή η κυβέρνηση δεν το πρόταξε, δεν το αξιολόγησε και όπως φάνηκε από την τελευταία νομοθετική της πρωτοβουλία, δεν επιθυμεί τη στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γι' αυτό και ήρε τον πυρήνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του, που είναι η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών. Ποιος γιατρός θα χειρουργήσει τον κύριο Γεωργιάδη και τις αμυγδαλές του στο Λαϊκό ή στον Ευαγγελισμό, όταν θα έχει τη δυνατότητα να τον χειρουργήσει το απόγευμα σε ένα διπλανό ιδιωτικό θεραπευτήριο, τελεία παύλα. Φυσικό, πάντως, φυσικά... Όλη τη μέση μου. Δημόσιο νοσοκομείο διάλεξα, στο ΚΑΤ χειρουργήθηκα. Ωραία, ωραία. Συνεννοηθήκαμε. Νομίζω ότι όποιοι μας ακούνε. Όποιοι μας ακούνε. Δεν είναι το ίδιο όλοι, έτσι. Θέλω να πω. Όποιοι μας ακούνε. Δεν θέλω να πω ότι δεν το ίδιο όταν πάτε σε ένα νοσοκομείο εσείς, ούτε εγώ, ούτε ένας πολίτης. Όποιοι μας ακούνε. Δεν είναι το ίδιο. Όποιοι μας ακούνε έχουν καταλάβει. Όποιοι μας ακούνε έχουν καταλάβει και γνωρίζουν. Το πρόσχημα ήταν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις. Η ουσία και το κίνητρο ήταν το γκρέμισμα της πιο εμβληματικής μεταρρύθμισης, της μεταπολίτευσης. Για αποστολά και χειρουργείο πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον αριθμό του συγκεκριμένου χειρουργείων το πρωί. Μάλιστα. Αυτό που υποχρεώνεται στο δημόσιο φορέα να τις κάνει. Εντάξει, μπορεί να χειρουργεί και τα απόγευμα ιδιωτικά. Και να κάνει και ιδιωτικά μέσα ακριβώς, στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο. Στο δημόσιο. Ναι, δεν του λέει κάποιος, πάει εγώ που είμαι ασθενής και μου λέει ότι το πρωί θα σε χειρουργήσω, τα απόγευμα θα παίζω λεφτά. Κύριε Ελευθερόπουλο. Υποχρεούται να κάνει χειρουργία το πρωί. Υποχρεούται να κάνει χειρουργία το πρωί. Δεν είπα εγώ ότι δεν υποχρεούται. Θα κάνει πολύ περισσότερα στο ιδιωτικό. Μα... αυτό να είστε βέβαιος. Μα λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Κανένας δεν συνέδεσε τα δύο τραγικά περιστατικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ. Η κατάσταση στο ΕΣΥ θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει εκατοντάδες τραγικά περιστατικά και είμαστε τυχεροί που έχουμε σήμερα λίγα σε σχέση με, το, με το, την κατάσταση που υπάρχει στα ΕΣΥ. Στο ΕΣΥ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστια κενά και δεν είναι καθόλου πιστικό το επιχείρημα του κύριου Γεωργιάδη ότι χρειάζεται 6 χρόνια για να γίνει μια πρόσληψη. Δεν το δέχομαι, έχω εμπειρία όπως υπενθύμησε, γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση, δεν χρειάζεται 6 χρόνια για να προσληφθεί κάποιος. Ήταν και εξακολουθεί να είναι και σήμερα σε σχέση και με τις δεσμεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, μία μη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στη μισθοδοσία όταν μιλάμε δεσμεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπατε πριν, μιλάμε... θα έρθουμε ένα για προσλήψεις. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, δεν καταλάβατε καλά. Είπατε επιλέξει για προσλήψεις. Όχι, κάνετε λάθος, δεν είπα για προσλήψεις. Μίλησα για δεσμεύσεις πόρων που αφορούν την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ενίσχυση του ΕΣΥ σημαίνει. Είναι 2 τα δισεκατομμύρια, όχι, τα άλλα 2 είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι 2 τα κτηριακά και 2 τα υπόλοιπα. Δεν είναι κτηριακά, είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτά τα 2 τα υπόλοιπα. Είναι 2 για ενεργειακή αναβάθμιση και 2 για το ΕΣΥ. 2 δισεκατομμύρια για το ΕΣΥ είναι το ελάχιστο και είναι ένα ποσό που υπολείπεται αυτόν που κατά την άποψή μας θα έπρεπε η σημερινή κυβέρνηση να έχει δεσμεύσει για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Και κάτι ακόμα. Το τελευταίο διάστημα φαντάζομαι ότι όλοι είμαστε ενήμεροι των συνεχών και αλλεπάλληλων επιστολών παρετήσεων. Είχαμε τη γιατρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης με την επιστολή της, η οποία ήταν ένας κόλαφος για την πολιτεία. Το γιατρό στη Σέριφο, τη διευθύντρια στο νοσοκομείο της Άρτας. Έχει επιστρέψει ο αυτό, σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πολιτεία η οποία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δημόσιας υγείας δεν έχει κάνει αυτά που όφιλε να κάνει γιατί δεν είναι προτεραιότητά της. Γι' αυτό και η χώρα μας έχει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στο χώρο της υγείας. Όταν έχουμε την τελευταία από το τέλος αγοραστική δύναμη. Όταν κυβερνεί το Πασό, δεν είναι τα τρίτη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη Ελλάδα. Με τρελάνετε. Σίγουρα την εποχή. Δεν τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν γίνανε Πασό. Να σας πω κάτι. Νομίζω γεννηθήκαμε σήμερα. Να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Το ιατρικό κέντρο, το υγεία, το
Μετροπόλιταν! Ε, Πασόκ δεν γίνανε όλα! Σας πω κάτι. Με τρελάνετε! Έλα, Χριστέ και Παναγία, βραδιάτικα τώρα! Με τρελάνετε εσύ εδώ πέρα μέσα! Εντάξει, ωραίο είναι το στυλάκι. Μα είναι προφανές ότι επί Πασόκ είχαμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και όταν ήσασταν εσείς υπουργός. Με συγχωρείτε. Είναι ωραίο το στυλάκι αυτό. Είναι έτσι, λέω κάτι ψέματα ή λέω κάτι την αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να το λέω κάτι ψέματα ή λέω κάτι την αλήθεια. Εντάξει, επειδή δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το στυλάκι. Πείτε μας το δικό σας στυλάκι τώρα, αν επί Πασόκ μας απρότσε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Θα σας πω λοιπόν ότι επί Πασόκ έγινε η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση. Για το 91 σας μιλάω, το 95 σας μιλάω, το 98 σας μιλάω, το 2000 σας μιλάω. Ήμασταν πρώτοι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ναι ή όχι. Ηρεμίστε. Το 2010 ήμασταν. Να σας πω, ηρεμήστε. Ναι. Αλλά μιλείτε ψέματα στην τηλεόραση. Ηρεμήστε. Είμαι πολύ ήρεμος. Ωραία. Αρκεί να μου θυμίσετε την κυβερνητική σας θητεία αν ήμασταν πρώτοι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Θέλετε να μιλήσετε. Σε αυτό μπορείτε να μου απαντήσετε. Όχι, θα σας μιλήσω για την κυβέρνησή σας. Όχι, θα μου απαντήσετε για το Πασόκ τώρα, όχι την κυβέρνησή μας. Αφού τα κάνετε κριτική σε εμάς, να πείτε και το Πασόκ. Για την Υπουργό Μιλένα Αποστολάκη, εάν επί Υπουργείας σας ήμασταν πρώτοι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ναι ή όχι. Λοιπόν, να απαντήσω λοιπόν. Η Μιλένα Αποστολάκη υπήρξε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και υφυπουργός Ανάπτυξης. Μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου είναι μόνο η υπουργός. Υπουργός, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέει. Ήμασταν πρώτοι στις ιδιωτικές δαπάνες, ναι ή όχι, ρωτάει κύριε Αποστολάκη. Θέλετε να τελειώσω. Ήμασταν, ναι ή όχι. Θέλετε να ολοκληρώσω. Ήμασταν. Λοιπόν, με το δικό μου ύφος θα σας πω ότι επί 8 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είναι εκτός της παραμικρής κυβερνητικής ευθύνης. Άρα καταλάβω. Άρα είμαστε. Είναι το άρα δεν είμαστε τώρα. Είμαστε πάντα. Επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη και επί Πρωθυπουργείας Κυριάκου Μητσοτάκη το ΕΣΥ είναι σε άθλια κατάσταση. Μια τέλος. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Μαζουρά. Εγώ πραγματικά τρομάζω με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα έχουν προτεραιότητα το ΕΣΥ και όπως πήγαν καλά και ανέταξαν την οικονομία θα ανατάξουν και το ΕΣΥ. Και για να δούμε πόσο καλά ανέταξαν την οικονομία θα σας πω ορισμένους αριθμούς. Πρώτον, παρέλαβαν έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 2.900 εκατομμύρια και παραδίδουν 20.093 εκατομμύρια. Γιατί το αναφέρω το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών? Γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο από τα οποία... Ούτε ο δεύτερος. Και τα δύο ισχύουν και είναι από την Ελστάτ. Και είναι από έχω δει και τα κείμενα εδώ. Είναι από την Ελστάτ. Και γιατί το αναφέρω? Γιατί είναι ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Αυτή η μεγάλη γκάμα, το μεγάλο άνοιγμα στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ήταν μία από τις αιτίες που οδήγησαν στην χρεοκοπία. Επιπλέον, 2.800.000 άνθρωποι κάτω από το όριο και στο όριο της φτώχειας. Έχουμε μείωση το 22 σύμφωνα με τον ΟΣΑ 7,5, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6,4 των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων. Έχουμε το κατακεφαλήν εισόδημα, το μέσο κατακεφαλή εισόδημα είναι το 59% της Ευρωζώνης. Έχουμε αύξηση των κρατικών εσόδων από φόρους, μολονότι μείωσαν άμεσους φόρους, αύξησαν τους έμεσους φόρους. Έχουμε πληθωρισμό 9,1% και αυξήσεις μισθών 8,5%. 4,6% είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 4,6%. Το τελευταίο μήνα λέει. Όχι, το τελευταίο μήνα. Εσύ μιλάω για μηνιάτικο, το τελευταίο μήνα. Όχι, δεν μιλάω για το τελευταίο μήνα. Μιλάω για το έτος 2022. Πόσο είπατε? 9,1. Τόσο ήταν. Ναι, όχι 4. Και το 2024 δεν είναι τώρα. Και το 2021 ήταν ένα. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε δηλαδή στην οικονομία μια παταγώδη αποτυχία. Η ανεργία πόσο ήταν και πόσο είναι? Θα σας πω. Την ανεργία την μείωσε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 4,8 και εμείς τη μειώσαμε 7,1. Υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες. Πόσο, δηλαδή, πόσο παραδόσει την ανεργία και πόσο είναι τώρα? Σας επαναλαμβάνω, 7,1 τη μειώσαμε εμείς, ναι, και πόσο η Νέα Δημοκρατία 4, να σας δώσω αμέσως τον πίνακα. Εντάξει, εντάξει. Γιατί θέλετε πίνακες, εγώ ήρθα με πίνακες, γιατί ξέρω ότι θα αμφισβητηθούν οι αριθμοί. 17 την παρέδοση, έχει πέσει γύρω στο 10.
τώρα. Στο 11. Λοιπόν, άρα εμείς σημειώσαμε 7,1 και η Νέα Δημοκρατία 4,8. Όλα τα νούμερα που λέτε είναι όλα λάθος. Προφανώς μετράτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022. Μετράω μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022. Δεν μπορώ να μετρήσω τώρα. Η ενεργεια κατά το 11. Δεν μπορώ να μετρήσω τώρα. Θα είναι στο τέλος του 2023 η αριθμή. Και το έλλειμμα το κάνατε. Το έλλειμμα. Το κάνατε. Όχι, το έλλειμμα πάλι για το 22 είναι. Άρα. Το τραφικό. Για το 22, αυτό λέω. Μέχρι το 22. Δεν έχετε δει ότι έχει πέσει το έλλειμμα 30%. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έτος. Εγώ μιλάω με βάση το 22. Και λέτε ότι όχι, επειδή τα κάναν θάλασσα εκεί, λέτε εσείς. Επειδή τα κάναν θάλασσα, θα τα κάνουν θάλασσα και στο ΕΣΥ. Γιατί σας λέω ότι θα τα κάνουν θάλασσα και στο ΕΣΥ. Γιατί δεν έχουν στόχο να ενισχύσουν το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Δεν μισούν οτιδήποτε το δημόσιο. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, ακόμα και το νερό. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το ΕΣΥ. Δηλαδή θέλουν να εισέλθουν οι κανόνες της αγοράς σε ένα αγαθό όπως είναι η υγεία, που είναι πανανθρώπινο, ανθρώπινο αγαθό και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο αγοραπολισίας ή κέρδους. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει, είτε είναι Έλληνες πολίτες, είτε είναι αλλοδαποί που ζούνε, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι επισκέπτες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι πρόσφυγες και ζουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν παροχή σκαλών συνθήκων υγείας. Για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο τα ιατρεία στις ορεινές περιοχές ή στις παραμεθόριες ή στα νησιά, όπου πράγματι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και στην Αθήνα. Αν θα δείτε την κατάσταση των νοσοκομείων στην Αθήνα, εγώ πρόσφατα έκανα μία επέμβαση και το έκανα στο δημόσιο οφθαλμιατρίο. Οι ιατροί ήταν άρρωστοι, ήταν εξαιρετική η περίθαλψη, αλλά το βάρος που σήκωναν ελάχιστο προσωπικό με υπεράνθρωπες προσπάθειες ήταν τεράστιο. Και αυτό έδειχνε, ναι μεν εκαλύπτεται από την ευσυνειδησία και την αυταπάρνηση των εργαζομένων, αλλά έδειχνε ένα έλλειμμα. Έλλειμμα σε προσωπικό, έλλειμμα σε υποδομές, μία, δεν θα έλεγα στο οφθαλμιατρίο εγκατάλειψη γιατί είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο, αλλά μία κατάσταση η οποία δεν μόνο χρήζει βελτίωση, θέλει άμεση. Εσείς. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Γιατί ακούω μια προοπτική. Ακούσατε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει. Όχι, είστε υπεύθυνοι και τη ιδιωτική. Βεβαίω και τη ιδιωτική και τη δημόσια. Όποιο έχει λεφτά και θέλει να πάει στο ιδιωτικό, να πηγαίνει στο ιδιωτικό. Αλλά και όποιο δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να έχει αντίστοιχη περίθαλψη. Γιατί το 2015 στο 19 δεν είχαμε ράτζα. Πήγαινε και έκλεινε το ραντεβού και την επόμενη μέρα έκανε επέμβαση. Ακούστε. Αυτό δεν καταλάβω. Είχαμε σε ντόνια και κουβέρτες. Υπάρχει. Και σε ντόνια είχαμε και κουβέρτες και τα ράντζα. Αλλά θα σας πω κάτι. Θα σας πω όμως κάτι. Δεν είναι η ίδια κατάσταση. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας κέτερης πάριμπους. Ο κύριος Γεωργιάδης τον καταλαβαίνει τι θα πει. Δηλαδή ότι θα πρέπει να τηρούμε τις αναλογίες. Είναι ομοιότητες. Δεν είναι όμοια η κατάσταση. Πρέπει να το εξηγήσω όμως και αυτό. Ναι. Προηγουμένως μας είπα ότι η οικονομία μας τώρα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είπε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εφαρμόζοντας αυτόν τον κανόνα που λέτε, πάμε στο χειρότερο τώρα. Όχι. Η οικονομία μας είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Και άρα θα έπρεπε να έχουμε καλύτερα νοσοκομεία από ό,τι εσείς, εφαρμόζοντας τον κανόνα της αναλογίας, να το πούμε ελληνικά που αναφέρατε. Ναι. Ή αυτό που είπατε πριν ισχύει και η οικονομία μας σήμερα σε πολύ χειρότερη κατάσταση, πάμε στην χειρότερη κατάσταση. Διαλέξτε, τι τα δύο θέλετε. Εγώ θα αφήσω τα λογοπαίγνια. Εγώ θα αφήσω τα λογοπαίγνια και θα σας πω ότι μόλις αποδείξατε όσα λέγατε πριν για την οικονομία είναι ψέματα. Επί ΣΥΡΙΖΑ οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρότερες. Είχαμε οικονομική ασφυξία. Άρα όσα λέγατε όταν, κύριε Γεωργιάδη, όταν δανείζεστε 51 δις με ρέπος από την ιδιωτική αγορά, από την εσωτερική αγορά, για να μην φαίνεται στο δημόσιο χρέος και επιβαρύνει τους δείκτες, βεβαίως μπορείτε να κάνετε και επιδοματική πολιτική και να μοιράζετε επιστρεπτές και μη επιστρεπτές προκαταβολές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε, με συγχωρείτε, λειτουργήσε σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και κράτησε και την κοινωνία όρθια και τα νοσοκομεία όρθια και ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα παραδίδεται τώρα. Λοιπόν,
Θα τα παραδώσουν, λέτε. Λοιπόν, λέω με το τέλος τετραετίας. Ναι, το ποιος λοιπόν θα είναι η κυβέρνηση θα το αποφασίσει. Θα παραδώσει υπηρεσιακή έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, εσείς. Καταρχάς βλέπουμε μια συζήτηση η οποία, πιανόμενος από το σχόλιο του κυρίου Γεωργιάδη περί ΕΔΕ και να βρούμε τον υπεύθυνο και αναζητούμε ένα νέο σταθμάρχη προφανώς. Γιατί η συζήτηση είναι αντίστοιχη με τα Τέμπη, γιατί και εκεί με κριτήριο το κόστος όφελος έφυγαν τόσοι άνθρωποι και αντίστοιχα στα Τέμπη της ζωής μας που έχει πολλά Τέμπη η ζωή μας και στην υγεία διαπιστώνουμε αυτή την κατάσταση και το λέμε γιατί η συζήτηση πρέπει να πάει πολιτικά. Ποιοι ευθύνονται που δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική? Ποιος ευθύνεται? Και μάλιστα μετά από μάτι. Όλη η αντιπαράθεση για το μάτι, αλλά νοσοκομείο ούτε μπήκε σαν σχέδιο. Και τα λέμε αυτά γιατί ο σχεδιασμός είναι να κοπούν και άλλα νοσοκομεία στο όνομα της χιλιομετρικής απόστασης. Αυτή είναι σχεδιασμός που είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως, επειδή εδώ μιλούν για χρηματοδοτήσεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποιος πληρώνει. Για παράδειγμα, το 85% του προϋπολογισμού των νοσοκομείων είναι από ασφαλιστικά ταμεία και τους ασθενείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος πληρώνει λοιπόν? Ή 35% στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Τα βάζουμε αυτά γιατί εδώ υπάρχει η συζήτηση για τις χρηματοδοτήσεις. Στο Ταμείο Ανάκαμψης δίνονται ιδιότητες που δεν έχει από την όλη συζήτηση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμο προσωπικό με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι τυχαίο? Ξεχάστηκαν? Δεν ήξεραν τις ανάγκες ότι όταν πας στο νοσοκομείο θα είναι μόνιμος αυτός ο άνθρωπος που μέχρι να μάθει τα κτίρια την επόμενη μέρα απολύεται? Δεν το ξέρουν? Δεν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι και αύριο και μεθαύριο? Αλλά είναι η λογική κόστους οφέλους, άνοιξε κλείσε, μέσα ιδιώτες που το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό χρηματοδοτεί. Να γιατί λοιπόν είναι αυτή η κατάσταση και στο Ταμείο Ανάκαμψης χρήμα για τους ομίλους και για το λαό δεν έχει το παραμικρό. Γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν δείτε και τις μελέτες του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλάει κατά βάση για πράσινη μετάβαση και ενεργειακή απόδοση των κτηρίων των νοσοκομείων. Όποιες ανακαινήσεις και αν γίνουν, θα γίνουν σε αυτόν τον προσανατολισμό. Και μπορεί να μην έχει άλλα βασικά στο νοσοκομείο, αλλά είναι ενεργειακά επαρκές. Άρα λοιπόν είναι μια γραμμή, μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έχουν υπηρετήσει όλα τα άλλα κόμματα. Σε αυτή τη στρατηγική λοιπόν χρειάζεται την επόμενη μέρα να εναντιωθούμε. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη αν υπάρχει ισχυρό ΚΚΕ και εργατικό λαϊκό κίνημα που να βάλει εμπόδια μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τους ασθενείς, μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Απάντηση απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο που λειτουργεί με το κόστος όφελος, που λειτουργεί χωρίς να παίρνει υπόψη ανθρώπινες ζωές. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα, αυτή η συζήτηση μπορεί να βγάλει ένας κόσμος συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι συνολικά η ζωή του σπαρμένη με αυτό το κριτήριο και ακριβώς πρέπει να αναντιωθεί σε αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, του κεφαλαίου και των κομμάτων αυτών. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Πήγε η κουβέντα στην οικονομία, σχεδόν τον κύριο Ματζουράνη, την πήγε εκεί, να πάμε εκεί. Έτσι, να πούμε, ναι, ναι, έχω να απαντήσω τώρα σε πολλά. Λοιπόν, πάμε, σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί έχει μαζέψει πράγματα. Απαντώ κατευθείαν. Εγώ θα πω με ένα αρχαιοελληνικό ρητό, θα απαντήσω στο λατινικό ρητό. Γιάννης εστί φίλος φιλτάτη δε η αλήθεια. Πάμε στο χρέος. Τα δίνω εδώ και αν δεν χρειάζομαι δεν παγανιζούμε. Διαβάστε τι λέει εδώ κύριε Λευθερό. Δεν πρέπει στον κόπο γιατί θα παίζουν στην ομάδα, πώς λέει αυτή. Η Ελλάδα είχε εξάλλου τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2022 σε στιγμή του 2021. Συγκεκριμένα το χρέος μειώθηκε κατά 23,3 ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα. Να σας πω γιατί. Μία δουλειά. Τώρα έχω το λόγο εγώ. Να σας απαντήσω μετά. Για το έλλειμμα. Τι λέει εδώ κύριε Λευθερό. Κατά 5,2 δισεκατομμύρια μειώθηκε το έλλειμμα ισοζυγίου των συναλλαγών. Πάμε.
Για πάμε στην ενεργεια. Πόσο πήγε η ενεργεια? Στο 10,9. 10,9 υποχρεώσει ενεργεια το Μάρτιο. Πού την παραλάβαμε? 17. 17 ήταν. 17% ενεργεια τον Ιούνιο του 19. Από το 17, 10,9. Και εκεί την πήραν 27 και την πήγαν στο 17. Την πήραν 27, την πήραν 25. Και την κεμπεδέσαν στο 18. Εμείς 7,1, εσείς 4,8. Αυτό λέω. Σωστά το λέει. Σωστά το λέω. Μα δεν είναι 4,8. 7 έλεγε, 7 έλεγε. Εμείς την κάναμε 7 και 4. Από 17 στο 10,9 δεν είναι 4,8. Δεν είναι σωστό. Μην τα λένε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, εδώ φαίνονται τα νούμερα. Για να έρθω λοιπόν και να τα πω ένα-ένα με τη σειρά. Το να τσακωθώ με. Α, και να πω και το πιο ωραίο, γιατί αφορά και τη δική μου θητεία. Συγγνώμη, αυτό το ξέχναγα. Διαβάζω την ανακοίνωση του Eurostat που είναι πριν από ένα μήνα. Μέσω ετήσιος δημόσιων αύξησεων επενδύσεων την πενταετία 2015-2019 συν 0,6. Μέσω ετήσιος δημόσιων επενδύσεων την τετραετία 2019-2023 συν 7,65. Δηλαδή το χρόνο οι επενδύσεις ανεβαίνουν επί ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Επί Νέας Δημοκρατίας, Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, 7,65. Σας λέτε μνημόνια, είχατε μνημόνια σε την περίοδο, εσείς δεν είχατε μνημόνια. Οι επενδύσεις με τα μνημόνια δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Μάλιστα. Τα μνημόνια είναι δημοσιονομικά μέτρα, δεν μπορεί να τις επενδύσεις. Αν ξέρεις να φέρνεις τον επενδύτη και να τον ψήσεις να κάνει τη δουλειά, την κάνει. Είτε έχεις μνημόνια είτε δεν έχεις. Εγώ θα σας διαβάσω τις επενδύσεις από το 15 μέχρι το 22. Λοιπόν, αυτή μία. Είναι πολύ, θέλω πολύ να μου πείτε με ποσά. Μερικές, με ποσά. Όχι, θέλω να μου πείτε μερικές μεγάλες επενδύσεις που έφερε η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Όμως, μετά, μόλις πάρω το τώρα, με διακόψετε. Ναι. Μόλις πάρω το λόγο, μου πείτε. Πούμε. Μερικές μεγάλες επενδύσεις που έφερε η κυβέρνησή σα στην Ελλάδα. Μετά θα πούμε μερικές επενδύσεις που έφερα εγώ και θα κάνουμε τη σύγκριση. Κλείνουμε την παρένθεση. Άρα, το να τσακώνομαι τώρα με τον κύριο Ματζουράνη στην τηλεόραση να πέγε καλύτερη οικονομία επί Μητσοτάκη, επί Τσίπρα, δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του εξής δύο λόγου. Πρώτον, την οικονομία των χώρων τη μετράνε. Οι αγορές, οι οίκοι αξιολόγησης, η Eurostat, το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο. Υπάρχει ένας οποιοσδήποτε παγκόσμιος φορέας, κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερόγλου, ένας, που να μην λέει ότι η οικονομία της Ελλάδας με κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πάει εξαιρετικά καλύτερα από την προηγούμενη περίοδο. Υπάρχει ένας. Δηλαδή υπάρχει το δουνουτού να λέει τώρα η οικονομία πάει χειρότερα. Το η Eurostat να λέει τώρα η οικονομία πάει χειρότερα. Η Moody's που να λέει τώρα η οικονομία πάει χειρότερα. Η Fitch που να λέει τώρα η οικονομία πάει χειρότερα. Ένας. Κανένας. Πάντως δεν πήρατε επενδυτική βαθμίδα έτσι μέσα στην τετραετία. Επενδυτική βαθμίδα δεν πήραμε. Σήμερα, αν είδατε το άρθρο της JP Morgan, λέει ότι μόλις ολοκληρωθεί η νίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα έχουμε τριπλή αναθεώρηση μέχρι το Δεκέμβριο. Σήμερα είναι το άρθρο. Σημερινό. Για ολοκληρώνοντας. Άρα λοιπόν, τι νόημα έχει για τον τηλεθεατή? Να τσακώνουμε εγώ με τον Ματζουράνη για τα στοιχεία της Ελστάτ αν είναι έτσι ή αλλιώς, όταν σας λέω την οικονομία όλων των χωρών τη μετράνε. Όλοι οι μεγάλοι φορείς του πλανήτη που είναι θεσμοί και όλοι οι μεγάλοι φορείς του πλανήτη λένε ότι η οικονομία της Ελλάδας του Κυριάκου Μητσοτάκη πέτυχε ένα μικρό θαύμα. Με δημοσιεύματα στο Bloomberg, στον Economist, στο Financial Times και το καθεξής. Και ένα τελευταίο. Τελευταίο. Το έλεγα και πρώτων εκλογών της 21ης Μαΐου, θα επαναλάβω και τώρα. Πέρα τότε θα πούμε εμείς, θα πει το Δουνουτού, θα πούνε οι Μούντις, θα πούνε οι τράπεζες, θα πει ο Ματζουράνης, θα πει ο Γεωργιάς, θα πει ο Προσολάκη. Εγώ λέω ένα απλό πράγμα. Παιδιά, όσοι πιστεύετε ότι ζούσατε καλύτερα το 15-19, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι πιστεύετε ότι ζούσατε καλύτερα το 19-23, ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Είναι δίκαιο. Δεν είναι τόσο απλό. Α, δεν είναι τόσο απλό. Όχι, καθόλου. Δεν σα αρέσει αυτό. Είναι απλουστευτικό αυτό. Δεν σα αρέσει. Λέτερα, ωραία. Άρα λοιπόν, για να και ένα τελευταίο, όπω το δημόσιο χώρο. Τελευταίο όμω. Κύριε Ματζουράνη, είναι πολλά τα τελευταία. Επειδή πραγματικά μου είστε συμπαθή, κάλωστε. Τα λέτε και ωραία, γι' αυτό είσαι και άλλο δικηγόρο. Δεν είχατε καλού πελάτε και καλέ επιτυχίε όταν τα λέγατε ωραία. Προφανώ τα λέτε ωραία, για να είναι επιτυχία τα δικαστήρια. Τι μου λέτε, πολλού σε παίρνουν για να με διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να σε διαγράψω. Θέλω να πω το εξή. Εκπροσωπείται στο τραπέζι ένα κόμμα που όταν έγινε η κυβέρνηση υποχρέωσε. Υποχρέωσε όλου του δημόσιου οργανισμού, τι περιφέρειε, του δήμου, του δημόσιου οργανισμού, του πάντε, να πάνε να κάνουν τα χρήματά του ρέπο στην Τράπεζα της Ελλάδας. Θυμάστε. Θυμάστε τον Πατούλη που ήταν πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ και αντέδρασε και δεν δέχτηκε να δώσει τα χρήματα των Δήμων. Ναι, ναι. Και έγινε ολόκληρη ιστορία. Εκπροσωπείται ένα κόμμα που όταν έγινε η κυβέρνηση μου πήρε τα χρήματα ολονών και τα πήγε υποχρεωτικά για ρέπο. Και κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι κάνει αυτό το πράγμα. Για να πληρώσουν οι συντάξεις, λέγανε όμως. Το κάνατε. Λέγανε για να πληρώσετε συντάξεις. Το έκανε γιατί αφήσατε άδεια. Το κάνατε. Το κάνατε. Άρα πώς λέτε σε εμάς να κάνουμε ρέπο στα διαθέσιμα. Αφού το κάνατε με νόμο. Δεν κάνατε διαθέσιμα ρέπο. Εσείς δανειστήκατε με ρέπο. Δεν έχουμε δανειστεί ούτε με τίποτα. Το δημόσιο χρέο στην Ελλάδα έχει μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και μα έτσι όλων των κρατών τα χρέη σε απόλυτους αριθμούς ανεβαίνουν. Μόνο σε λόγο χρέους ΑΕΠ το μετράμε. Απόδειξη γι' αυτό και κλείνω. Απόδειξη. Κλείστε, κλείστε, αυτό είναι απόδειξη, θα σου πω τώρα.
ότι εδώ και περίπου 6 εβδομάδες, για πρώτη φορά από το 2010, από το Καστελόριζο δηλαδή, τα ομόλογα τα δεκαετή του ελληνικού δημοσίου έχουν μικρότερο επιτόκιο από τα ιταλικά. Αυτό είναι για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Λέτε, κύριε Ματζουράνη, οι άνθρωποι που ρισκάρουν τα λεφτά τους στα ομόλογα να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να είναι πετσωμένοι και να μας κάνουν σκόντο. Δεν έχει άλλο τελευταίο. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν... Σχολιάστε, απλά. Ναι, εγώ απλά θα σχολιάσω. Πρώτο, το παθητικό ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγών το 19 ήταν 2.725 δις, 2.725 και το 22 20.09. 0.93. Οι επενδύσεις τώρα, που και πέρεται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν επενδύσεις κυρίως σε ακίνητα, σε αγορές και ανανέωση μεταφορικού στόλου και επενδύσεις σπάγιου σχηματισμού κεφαλαίου, ήταν το 22 μόνο 300 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι αύξηση των επενδύσεων της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου μερικές. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τα νούμερα αντίστοιχα με εσάς. Δεν έχω αντίστοιχα με εσάς. Μπορεί να φορτηθεί ένα λεπτό. Εγώ σας λέω λοιπόν, επί θητείας μου ήρθε η Pfizer, η Microsoft, η Deloitte, η Accenture, η Cisco, η Digital Realty, ναι, η Amazon Web Services, η Facebook, ναι, η Google, η... Τι επενδύσεις κάνανε... Τα ναυπηγεία Ελευσίνος, τα ναυπηγεία Σύρου, τα ναυπηγεία Σκαραμακά. Επειδή μας κουράτε πολύ, τη Microsoft δεν έφερε 100 εκατομμύρια, σε 10 χρόνια θα τα επενδύσει. Σε 10 χρόνια. Και λέγατε σπερμένες εκλογές και απεχώρησε την Ελλάδα και λέγατε ψέματα. Ξαναλέω λοιπόν, σας προκαλώ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, Γεωργιάς Μπούχος Ανάπτυξης. Microsoft, Pfizer, Digital Realty, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Μία θα μου πείτε. Το 2015, το 2015 οι επενδύσεις ήταν 19,3, το 18, 20, το 19, 19,6 και το 22, 26,9. Μία επένδυση που θυμάσαι επί ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια, θα μας πεις. Μία. Εγώ διαβάζω αριθμούς. Δεν έχει σημασία λοιπόν, η εμβληματική επένδυση. Έχει το σύνολο των επενδύσεων. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Κύριε Ματζουράνη, παρακαλώ. Κυρία Αποστολάκη. Πάντως να μείνει για τα πρακτικά ότι ολόκληρο Γιάννη Ματζουράνη 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να μας δείξει μία. Κύριε Γεωργιάδη, δεν το κάνετε τώρα αυτό. Εγώ λέω ποσά. Εσείς μιλάτε με ονόματα χωρίς να μας λέτε τι επενδύσεις έγιναν, σε πόσο χρόνο θα γίνουν και εγώ σας μιλάω με τα νούμερα σε εσάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Αποστολάκη. Πέντε χρόνια. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Παρακαλώ πολύ, κύριε Ξενάκη, έχω το λόγο. Και την προστασία σας αν χρειαστεί. Θα το κάνω και αυτό, τι να κάνω. Λοιπόν, τα τελευταία 8 χρόνια, κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερόγλου, κυβέρνησαν τη χώρα σε πλήρεις τετραετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αποπειράθηκαν εδώ οι εκπροσωποί τους να κάνουν έτσι μία σύγκριση. Είναι η επιτομή αυτού που εμείς ισχυριζόμαστε, η απόδειξη μάλλον εμείς αυτού που ισχυριζόμαστε, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος χορηγός για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ο χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση, η ποιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία ολόκληρη τετραετία, από τον κύριο Τσίπρα και τους συνεργάτες του, που οδήγησε, κατά την άποψή μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο εκλογικό αποτέλεσμα. Και είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται στον κύριο Τσίπρα και στο έλλειμμα της αντιπολίτευσης. Ξέρετε, δεν το λέω εγώ αυτό. Τα σημερινά στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, επειδή και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με αριθμούς και στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, είναι το Ευρωβαρόμετρο, δεν είναι τα στοιχεία του ΠΑΣΟΚ αυτά, δείχνουν ότι το 82% των ερωτηθέντων είναι απόλυτα μη ικανοποιημένο από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια. Το 71% των ερωτηθέντων δηλώνει μη ικανοποίηση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και το 85% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Αυτά τα αποτελέσματα, παρόλα αυτά. Τι πρόστο θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αποστολάκη? Σας εξηγώ, κύριε Ελευθερόγλου, λοιπόν. Ότι παρόλα αυτά τα συντριπτικά στοιχεία δεν είναι δικά μου στοιχεία. Είναι του Ευρωβαρόμετρου. Έρχομαι λοιπόν να εξηγήσω πώς, ενώ έχεις μία κυβέρνηση
η οποία έχει τέτοια σοβαρά ελλείμματα στην οικονομική της πολιτική, στην πολιτική των θεσμών, στην πολιτική αντιμετώπιση της διαφθοράς, είχε 20 μονάδες διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ποσοστά που στη χώρα μας είδαμε μετά από τον Εμφύλιο το 1946 και μετά από τη Χούντα το 1974. Και 30 κατάσταση, από εσάς όμως, κύριε Αποστολή. Η κατάσταση. Είχε 20 από το ΣΥΡΙΖΑ και 30 από εσάς. Ακούστε, δεν πήγα τις ξαφνικά κύριε, στο 25. Κύριε Ελευθερόγλου, το ΠΑΣΟΚ ήταν η Ελλάσσον Αντιπολίτευση. Μάλιστα. Η οποία κατάφερε, παρότι ήταν μέσα σε συμπληγάδες, παρότι ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε μην ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαρουφάκης, και ο κύριος Τσίπρας έλεγε μην ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ γιατί είναι το δεκανίκι της δεξιάς, κατόρθωσε να πάρει 200.000 νέες ψήφους και να είναι πρώτη στις ηλικιακές, στην ηλικιακή κατηγορία 17-24 σε ό,τι αφορά την αύξηση των ποσοστών της. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ελλάδα αυξήθηκε από την κυβέρνηση αυτή 45 δις το δημόσιο χρέος. Το γιατί υποχωρεί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι γνωστό σε τι οφείλεται. Στον παρανομαστή και στον πληθωρισμό. Λοιπόν, έχουμε 45 δις αύξηση του δημόσιου χρέους και έχουμε και το έλλειμμα το οποίο καλπάζει. Σε και 40 δις ιδιωτικό χρέος, κυρία Αποστολάκη. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην Πορτογαλία. Έχουμε υπερκέρδη που δεν φορολογήθηκαν γιατί ο κύριος Σκρέκας ξέχασε στον ντουλαπάκι του να υπογράψει την υπουργική απόφαση για τους παρόχους. Έχουμε τις τράπεζες να είναι ασίδωτες σε ό,τι αφορά το χάσμα ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων και να έχουν υπερκέρδη από τις προμήθειες τα οποία η κυβέρνηση δεν αγγίζει. Έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης κατά 7,4%. Έχουμε να είμαστε τρίτοι από το τέλος σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη και έχουμε προεκλογικά πας για να εξαγοραστούν με 150 ευρώ τα παιδιά για να εξαγοραστεί ψήφος και η αξιοπρέπειά τους και αυξήσεις του κατώτατου μισθού, λες και είμαστε το κράτος πατερούλης, χωρίς διαπραγματεύσεις, οι οποίες όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει, είναι ήδη απορροφημένες από τον πληθωρισμό, άρα δεν περνάνε στο πραγματικό εισόδημα, άρα δεν τονώνουν την αγοραστική δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συστάσεις στην κυβέρνηση να αλλάξει φορολογική πολιτική, διότι η αντιστοιχία έμεσων και άμεσων φόρων είναι μία από τις πιο προβληματικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα 2/3 των εσόδων, των φορολογικών εσόδων, προέρχονται από έμεσους φόρους. Βέβαια, το γεγονός ότι έρχεται ο κύριος Σκέρτσος και μας λέει ότι οι έμεσοι φόροι πλήττουν τους πλούσιους, δεν θα το σχολιάσω και δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση και τον κύριο Γεωργιάδη να το σχολιάσει και εκείνος. Υποτιμά την νοημοσύνη μας ο κύριος Σκέρτσος. Είναι βέβαιο άρα, αυτό. Έχουμε, είναι φανταστικός άρα, ο κύριος Σκέρτσος και, και πάρα πολύ καλά δουλειά του. Άρα, σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα, είναι αυτά τα οποία οι αριθμοί και οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΩΣΑ επισημαίνουν σε σχέση με το χώρα. Η μισθή είναι χαμηλή, η αγοραστική δύναμη είναι η τρίτη χειρότερη από το τέλος, η αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων δεν παραπέμπει σε προηγμένο ευρωπαϊκό κράτος. Και λέτε και εσείς, ως ΠΑΣΟΚ, θέλετε να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε, να αντιμετωπίσετε αυτό, εμείς ως ΠΑΣΟΚ επισημαίνουμε, κύριε Ξενάκη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα σε σχέση με το νέο εκλογικό νόμο, το οποίο είναι σε απόλυτη ανισορροπία. Δηλαδή έχεις 1,5 κόμμα, έχεις χολώδη κομματισμό. Και επισημαίνουμε ότι υπάρχει μια πολιτική, ιστορική και δημοκρατική αναγκαιότητα να αποκτήσει η χώρα αξιόπιστη, μεγάλο κόμμα και υπεύθυνη αντιπολίτευση, που δεν παρασύρεται σε δημαγωγικούς λαϊκισμούς, που δίνει και έχει δώσει εξετάσεις σοβαρότητας σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική παρουσία και που θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πολιτικό ανάγχωμα απέναντι σε μια κυβέρνηση που κατά την άποψή μας, τόσο στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, όσο στα ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης, όσο και στα ζητήματα γενικότερα της οικονομικής πολιτικής, δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, αλλά υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων. Ξέρετε, όλη αυτή η κουβέντα των τελευταίων ημερών για το φόρο στα μερίσματα και στο φόρο στις γονικές παροχές, που οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρες και καθαρές από την αρχή. Ξέρετε πόσους αφορά?
10.000 οικογένειες. Και μικρά ποσά. 10.000 οικογένειες, κύριε Ξενάκη. Αυτή είναι η προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι για μας. Λοιπόν, 6,5 εκατομμύρια Έλληνες κάνουν φορολογική δήλωση κάτω από 100.000 ευρώ. Αυτούς μας, αυτοί μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, κάτω από 10.000 ευρώ, ναι. Κάτω από 10.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε. Κοιτάξτε, το 22 έτρεχε η ανάπτυξη 6,5%. Τούμπανο η ανάπτυξη, ρεκόρ στον τουρισμό. Είδε χαίρε ο λαός που του τελειώνει ο μισθός από τα 10-15 του μήνα. Είδε μισθούς, ας πούμε, για παράδειγμα στον τουρισμό. Τα λέμε αυτά γιατί εδώ υπάρχει ανάπτυξη και στα καλύτερά της, αλλά ο λαός από αυτή την ανάπτυξη δεν παίρνει τίποτα. Όχι μόνο παίρνει νέες απώλειες και πας και όλη αυτή την τραγωδία που ζει το εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Άρα λοιπόν, μπροστά τι έχουμε, η πρόβλεψη είναι για 2%. 2,2 εκεί για την επόμενη χρονιά ανάπτυξη. Τώρα μην δεν έχουμε. Και πάμε προσεχώς και για νέα κρίση. Αυτά λένε οι αναλυτές διεθνείς κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ήδη μιλούν για η αιρινή έκθεση της Κομισιόν που λέει για πάγωμα τριετιών, για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, πληστηριασμούς, 700.000 πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας δρόμος εδώ και αυτά τα διθυραμβικά για την ανάπτυξη κρίνονται στο πέραμα που είχαμε ένα νεκρό και δύο σακατεμένους. Και οι εργαζόμενοι δούλευαν χωρίς υποχρεωτική συλλογική σύμβαση. Και με την πάλη τους και τον αγώνα τους διεκδίκησαν και είναι μια ανάσα να υπογράψουν και να είναι υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση που έχει υπογραφεί από το 2017 και δεν είναι υποχρεωτική ακόμα. Στην κατά τα άλλα ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Ή για παράδειγμα, σήμερα βιώνουμε πληστηριασμούς. Αυτές τις μέρες πάνω από 15 οικογένειες υπερασπίστηκε το εργατικό λαϊκό κίνημα με μπροστάριδες στους κομμουνιστές βουλευτές, αυτούς που εκλέχθηκαν για μια μέρα, που μπήκανε μπροστά για να αποτρέψουν πληστηριασμούς. Και την ίδια ώρα συζήτηση για τους φόρους και φοροαπαλλάσσονται οι βιομήχανοι και εφοπλιστές που έχουν 50 φοροαπαλλαγές, που έχουν αναβαλλόμενο φόρο οι τράπεζες και ακριβώς ο λαός πληρώνει με όλους τους τρόπους ακριβώς αυτό το πλούτο που παράγεται, τον οποίο δεν καρπώνεται. Άρα λοιπόν σήμερα, απέναντι και στην επόμενη κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που την επόμενη μέρα στα στρατηγικά, στα κύρια θα συμφωνούν με βάση το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, κατά τη δήλωση και του Πρωθυπουργού, νομίζουμε ότι το κρίσιμο είναι τι αντιπολίτευση θα έχει, πόσο προετοιμασμένος θα είναι ο λαός να τους αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Και με ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ μπορεί να τα καταφέρει. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Μαζουράνη, εσείς, για να πάμε στον κύριο Κυριακή και να κλείσουμε. Εγώ θα. Γιατί πάρω πολλά τηλεφωνήματα. Χαμός. Πω δύο λίγων ότι θα συμφωνήσω με τις περισσότερες διαπιστώσεις της κυρίας Αποστολάκη σε σχέση με τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων πολιτών απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, με τα διάφορα κατορθώματα εντός εισαγωγικών της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομική πολιτική, αλλά θα διαφωνήσω με την άποψή της ότι για όλα αυτά φταίει η μέχρι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν έκανε δομική αντιπολίτευση, δεν έκανε το άλλο, δεν έκανε τούτο, και με τόσο άσχημα δεδομένα στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, υποκλοπές, τέμπη, και δεν συμμαζεύεται σήμερα νεκρούς γιατί δεν είχε οξυγόνο το ασθενοφόρο, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε και αύξησε το ποσοστό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 10 μονάδες και αυτή η διαφορά των 20 μονάδων πράγματι έχουμε να τη συναντήσουμε από τη μεταπολίτευση από το 1974. Η αιτία αυτής της ήττας, της δικής μας ήττας, της οδυνηρής ήττας, της συντριπτικής ήττας, οφείλεται βασικά συνεσφαλμένη στρατηγική επιλογή της απλής αναλογικής, που δυστυχώς εμείς μεν θεσπίσαμε ως το δικαιότερο εκλογικό σύστημα, που όλες οι δυνάμεις της αριστεράς είχαν και έχουν ως πάγιο αίτημα, αλλά δεν ήρθαν σε συνεργασία, αρνήθηκαν να υλοποιήσουν τις αναγκαιότητες που επιβάλλει
τις αναγκαίες δηλαδή συνεργασίες που επιβάλλει αυτό το σύστημα, και όταν εμείς τίναμε το χέρι για συνεργασία, αυτοί πήγαν να μας το κόψουν για να μεγαλώσουν το χωράφι τους. Η στρατηγική αυτή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι στρατηγική της απλής αναλογικής, είναι ήττα και της απλής αναλογικής και της στρατηγικής αιμονής του ΣΥΡΙΖΑ στις προοδευτικές συνεργασίες. Αυτό τώρα έχει μεταβληθεί. Έχουμε ένα άλλο εκλογικό... συνεργασίες, κύριε Ματζουλάνη, σας διακόπτω, ναι. Με συγχωρείτε. Έχετε συνεργαστεί με τους Ανέλ και τον κύριο Καμένο τώρα. Βεβαίως. Ας είμαστε λίγο πιο φίλοι. Και εσείς έχετε συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά. Επειδή μιλήσατε για προοδευτικές συνεργασίες. Εσείς μιλήσατε για προοδευτικές συνεργασίες. Η προοδευτική συνεργασία απευθύνονταν στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ και στο ΜΕΡΑ25. Δεν μιλάω για τον κύριο Καμένο, ήταν μια ειδική περίπτωση. Ο κύριος Καμένος δεν ήταν ακροδεξιός, ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή. Ήταν μια ειδική συνθήκη και για ένα συγκεκριμένο... Απευθύνεται πρόσκληση απευθύναμε. Για συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ. Απευθύνεται... Όχι τώρα. Όχι, όχι. Απευθύνεται πρόσκληση συνεργασία στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Και στο ΚΚΕ και στο ΜΕΡΑ25. Δηλαδή δύο αντιευρωπαϊκά κόμματα. Ποια είναι αντιευρωπαϊκά? Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιευρωπαϊκό. Το ΚΚΕ θα συμφωνούσαμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα συμφωνούσαμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε ποιο συγκεκριμένο και πρόγραμμα? Και αν δεν συμφωνούσαμε, θα το συζητούσαμε το πρόγραμμα. Θέλετε να σας αναφέρω 15 σημεία όπου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς ίδιο? Λοιπόν, για τελεία παρακαλώ. Ακριβώς ίδιο. Όχι, μισό να τελειώσω. Ένα λεπτό. Η ΙΤΑ του ΣΥΡΙΖΑ δεν οφείλεται στο ότι ο ελληνικός έκανε κακή αντιπολίτευση, αλλά ότι έκανε μια εσφαλμένη στρατηγική επιλογή, την οποία ακύρωσαν τα άλλα κόμματα τα οποία έκτινε χείρα συνεργασίας. Και αυτό τελείωσε. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κλίμα. Άρα για την ΙΤΑ του ΣΥΡΙΖΑ φταίνε τα άλλα κόμματα. Όχι, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω. Ότι έκανε λάθος στρατηγική. Λοιπόν, ότι έκανε λάθος στρατηγική επιλογή. Έτρωγε πόρτες και έλεγε λάθος. Συγκεφαλαιών. Ζητούσε συνεργασία από αυτούς που δεν θέλουν να συνεργαστούν. Η πολιτική έχει μόνο να κερδίσει αν η κριτική δεν έχει στοιχεία μικροψυχίας. Λέει η κυρία Πασολάκη, ποια μείωση του χρέους? Λόγω του πληθωρισμού μειώνεται το χρέος, το ίδιο και που μας λέει. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, γι' αυτό λόγω του πληθωρισμού. Λοιπόν, ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα υψηλός το 22, είναι και στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε όλες τις χώρες. Είναι κοινό χάρακα. 10% όμως. Είναι κοινό χάρακα σε όλους αυτός ο πληθωρισμός. Το ότι στην Ελλάδα μειώθηκε περισσότερο και το επιτόκιο δανεισμού της Ελλάδας έπεσε κάτω από της Ιταλίας δεν οφείλεται στον πληθωρισμό. Γιατί πληθωρισμό έχουμε ίδιο εμείς και η Ιταλία. Οφείλεται σε ένα και μοναδικό λόγο. Στο ότι η οικονομία της Ελλάδας, όσο και αν δεν σας αρέσει, καλπάζει. Πήγε πολύ καλύτερα από τον άλλον. Καλπάζει. Δύο. Είπε η κυρία Αποστολάκη, ξέχασε ο κύριος Χρέκα ο Σιρτάρτ να κάνει, λέει, τη φορολόγηση των εταιριών. Είναι προφανώς ανενημέρωτη. Η Ελλάδα έβγαλε το 2022 πρωτογενές πλεόνασμα. Εάν τα 9,5 δισεκατομμύρια μας κόσαν επιδοτήσεις στο ρεύμα, τα είχαμε δώσει από τον κρατικό πρόγραμμα στον προπολογισμό, θα είχαμε βγάλει πρωτογενές πλεόνασμα? Όχι. Άρα αυτά τα 9,5 δισεκατομμύρια δόθηκαν από κάπου αλλού. Όχι από τον κρατικό προπολογισμό. Από πού αλλού δόθηκαν? Από την φορολόγηση των εκτάκτων κερδών των εταιριών ενέργειας. Αυτό δεν προκύπτει από τα στοιχεία. Μιλάτε για τους παραγωγούς. Μιλάμε για τους παραγωγούς. Δεν μίλησα για τους παραγωγούς, μίλησα για τους προμηθευτές, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς δεν είστε ενημερωμένος. Τους φορολογήσαμε και πήραμε 5,5 δισεκατομμύρια τα οποία τα δώσαμε στον κόσμο. Όχι με 90%, με 33%. Τους φορολογήσατε αφού με κοινή υπουργική απόφαση υποτιμήσατε πολύ το ποσό. Τους προμηθευτές. Δεν τους φορολογήσατε γιατί ξεχάσατε το χαρτί στο γραφείο. Δεν υπάρχει κανένα ξεχασμένο χαρτί. Τρίτον, υπάρχει ξεχασμένο χαρτί στο γραφείο του κύριου Σκρέκα. Ότι είναι μεγάλη διαφορά στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ το προσυπογράφω. Τι εννοεί η κυρία Αποστολάκη, ότι έχει δυνατότητα κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δια νόμου να εφαρμόσει πιστωτική πολιτική στις τράπεζες? Όχι, δεν εννοώ. Πάλι καλά. Δεν εννοώ. Πάλι καλά που δεν εννοείται αυτό, γιατί αυτό συμμετρώσαν εκτός ευρώ. Έχουμε τη μικρότερη αποταμίευση. Τρίτον, τη μικρότερη αποταμίευση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβετε, ξαναλέω. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση που είναι στο ευρώ να ορίσει την πιστωτική πολιτική των τραπεζών δια νόμου.
Όποιος δεν το ξέρει λοιπόν, αυτό. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, περιλάβετε τις ονομαστικές αναφορές, γιατί δεν ήσουν ποτέ. Εργαλεία υπάρχουν, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μπορείς να παρέμβεις στις τράπεζες με τον τρόπο που υπονοήσατε. Τέταρτον, ευρωβαρόμετρο. Εάν πράγματι, κυρία Αποστολάκη, το κεντρικό σου επιχείρημα το ευρωβαρόμετρο, με συγχωρείτε, αλλά μάλλον δεν ξέρετε που πατάτε. Το ευρωβαρόμετρο είναι μια δημοσκόπηση. Αυτό είναι το ευρωβαρόμετρο. Στην Ελλάδα στις 21 Μαΐου. Εσείς τις δημοσκοπήσεις πάντοτε τις επικαλείστε. Τώρα δεν σας ενδιαφέρουν. Δεν τις επικαλούμε ποτέ. Και πολύ ξαναλέω όμως. Ζούμε σε μια χώρα που απέχουμε 2 εβδομάδες από αποτέλεσμα εθνικών εκλογών. Και εσείς μου απαντάτε με μια δημοσκόπηση. Δηλαδή δεν σας κάνει το αποτέλεσμα του τι είπε ο λαός στην κάλπη και σας ενδιαφέρει περισσότερο ότι λέει μια δημοσκόπηση. Εξήγησα το αποτέλεσμα της κάλπης. Και κλείνω. Εξήγησα για να κάνω και λίγο χιούμορ, αλλά δεν είναι μόνο χιούμορ. Προηγουμένως ο κύριος Ματζουράνης, όταν υπερασπίστηκε τον κύριο Σκέτσο, να πω ότι δεν με φαίνει σε καμία δύσκολη θέση, κυρία Αποστολάκη, να σχολιάσει τον κύριο Σκέτσο. Τότε θα ισχυρίζεστε εσείς ότι είμαι συμφόροι πλήτου τους πλουσίους. Εγώ τον κύριο Σκέτσο τον γνώρισα. Και πρώτη φορά συνεργάστηκα μαζί του όταν συνεργάστηκε του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Πράγματι, πετάσχει ο κύριος Ματζουράνης για να σχολιάσει και να πει: βέβαια, είναι πολύ καλός ο κύριος Σκέτσο. Είπα εγώ είναι φανταστικό, γιατί είναι Πασόκ. Ήταν από τον Πασόκ. Πρώην Πασόκ. Πρώην Πασόκ, προφανώς. Πρώην Πασόκ. Και έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί και εσείς είστε πρώην Πασόκ, κύριε Αποστολάκη δεν είναι Πασόκ, κύριο Σκέτσο πρώην Πασόκ. Άρα ισχύει και το σύνδημα όλοι Πασόκ. Μόνο Πασόκ, όπως το λέει το σύνδημα. Κοίταξε, το 80% των Ελλήνων κάποια στιγμή έχει ψηφίσει Πασόκ. Ακούστε όμως, κύριε Ματζουράνη. Πού έγκυται, με αυτό θα κλείσω. Εσείς συμφωνείτε ότι πού έγκυται η επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εσείς συμφωνείτε ότι είμαι συμφωνείτε πλήτου τους πλούσιους. Τώρα έχω το λόγο, παρακαλώ, πού έγκυται η επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα το ακούσετε αυτό, καλά. Εσείς ειδικά, ο Ματζουράνης. Γιατί ξέρετε ότι εκτιμώ και την ευφία σας. Μητσοτάκης πήρε τον Πιερακάκη, τη Μενδώνη, το Σκέρτσο. Μάλιστα, μάλιστα. Τσίπρας. Είμαι εδώ, δεν είναι Πασόκ ποτέ. Το Τζουμάκα, τον Κοτσακά, τη Μαριλίζα, το Ραγκούση. Το Ραγκούση. Και η Μαριλίζα. Και το Ραγκούση. Και η Μαριλίζα. Και ο Ραγκούση. Καλά, καλά, καλά. Είναι λοιπόν, στελέχη πρώτης γραμμής. Εγώ λέω λοιπόν στον κόσμο μας ακούει. Τι έκανε ο Μητσοτάκης. Πήρε από το Πασόκ. Πήρε. Γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει συμπολίτες μου που είναι δεξιοί, όπως εγώ, είναι κεντροαριστεροί. Αυτό έχει καταφέρει, βεβαίως. Ο Μητσοτάκης πιάνει από την κεντροαριστερά μέχρι τη δεξιά. Αυτό έχει πετύχει. Λοιπόν, και αυτή είναι η πολιτική του ηγεμονία. Λοιπόν, το ότι προέρχεται ο Σκέρτσο του Πασόκ δεν μειώνει την αξία του Σκέρτσου για μας. Λοιπόν, ο Σκέρτσος είναι καταπληκτικός στη δουλειά του. Μόνο που η έμεση φόρη είναι πλήττου τους αδύναμους. Και ως υφυπουργός και μετά υπουργός παρά τον πρωθυπουργό ήταν πολύ χρήσιμος στους υπουργούς γιατί ένας πραγματικά ικανός τεχνοκράτης. Πάντως, αλλά τώρα θα μιλήσω λίγο για αυτά που αρέσουν εμένα. Να σου πω, τα επικοινωνιακά, ο Σκέρτσος είναι ο καλύτερος αλχημιστής του αριθμού. Ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως και ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στην προεκλογική περίοδο, εγώ προσωπικά το θεωρώ εξαιρετικό. Λοιπόν, εγώ θα θυμίσω λοιπόν ότι οι έμεση φόροι δεν πλήττουν τους πλούσιους, ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ανοιχτές. Αν θέλετε να κάνουμε το χαρτί αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ζωηρή συζήτηση. Ενδιαφέρουσα, νομίζω να είστε καλά και οι τέσσερις. Διάλειμμα, επιστρέφουμε δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε στις δικές παρεμβάσεις. Πάμε στον κύριο Θανάση Κολαγωνίση. Καλησπέρα, σας ακούμε. Δεν είναι ο κύριος Θανάσης, μας έχει βάλει στην αναμονή νομίζω ο κύριος Θανάσης, γι' αυτό δεν ακούμε. Τώρα θα την ακούσουμε. Λοιπόν. Πέρα. Γεια σας. Και στους δύο. Γεια σας κύριε Θανάση. Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι. Με αυτά που συμβαίνουν, αλλή πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο χωρίς αυτό και έχουμε εδώ όλους αυτούς και τσακώνονται και λένε ό,τι θέλει ο καθένας. Και πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο γιατί δεν έχουμε ένα στενοφόρο να μεταφέρει. Σήμερα κατά τύχη έτυχα να είμαι στο κέντρο υγείας, πήγα στο γιατρό μου, στο κέντρο υγείας. Και εκεί έτυχε να ακούσω μια συζήτηση. Ήρθε γιατρός, καρδιολόγος, από την Τζα,
και έλεγε, ρε παιδιά, πέστε μου πού μπορώ να βρω έναν πνευμονολόγο να μου πει τι πρέπει να κάνω. Είχε άνθρωπο στην Τζά ασθενή και πέρασε από το κέντρο υγείας Λαβρίου όλα αυτά που βγήκε το πρωί ο άνθρωπος και πέραν στο κέντρο υγείας Καλυβίων, το πιο κοντινό που μπορεί να έχει είναι το κέντρο Μαρκοπούλου να πας. Και δεν είχε και αυτοκίνητο ο άνθρωπος και συζητάμε τώρα για γιατρό καρδιολόγο. Δηλαδή μπορούμε να διανοηθούμε και αυτοί τσακώνονται τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου, ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και θα ζητήσω και από εσάς κάτι κύριε Ξενάκη. Ζητήστε μας. Τι να πω, δεν μπορείτε, αλλά μην τους δέχεστε. Κατά αυτόν τον τρόπο που μιλάνε εκεί και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κύριε Θανάση. Όλοι τους. Εγώ, κύριε Θανάση, θα σας πω κάτι. Τους ανθρώπους που είναι εδώ, το στέλνει ο κόσμος στη Βουλή και μάλιστα κάποιους από αυτούς τους ανανέωσε και την εμπιστοσύνη τώρα στις τελευταίες εκλογές, τους δύο από τους τέσσερις που μόλις είχε ψηφίσει ο κόσμος, την κυρία Αποστολάκη και τον κύριο Γεωργιάδη. Και ο Μαντζουράδης πρώτος αναπληρωματικός. Λοιπόν, τι ας πούμε, δεν θα μιλάτε εσείς οι μόλις εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κόσμου, ο καθένας έχει τον τρόπο του που μιλάει και από εκεί και πέρα εσείς αξιολογείτε και λέτε και την άποψή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αναστάσιο από την Εκάλη. Σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη και κύριε Ελευθερό. Γεια σας. Μετά από 10 χρόνια που περάσανε, ήθελα να αναφέρω κάτι που πόσο πολύ συμβάλλουν οι σταθμοί και εσείς οι δημοσιογράφοι για ένα περιστατικό που μου συνέβη στη Τζιά. Εγώ είμαι γυναικολόγος και πηγαίνω εθελοντικά κάθε Σαββατοκύριακο, αβυλοκερδός. Προσπάθησα να ανοίξω ένα γυναικολογικό γιατρείο γιατί το νησί δεν έχει τίποτα. Οι γυναίκες, οι έγκες είναι υποχρεωμένες επί 9 μήνες να πηγαίνουν, έρχονται με κόστος και να μένουν και ένα μήνα στην Αθήνα για να μπορούν να γεννήσουν, μην τους βρει εκεί και γεννήσουν σε κάνα σκαλοπάτι. Υπήρχε μια έγκες η οποία μετά από 5 προσπάθειες εξωσωματικής που απέτυχαν, μπόρεσα και έμεινε έγκες. Και έπεσε μέχρι τον 6ο μήνα. 6 και 4 με χτύπησε το τηλέφωνο και μου λέει: σπάσαν τα νερά. Αυτή η γυναίκα, αν δεν μπορούσε να μεταφερθεί από την Τζιά, διότι υπήρχε απαγορευτικό για τα πλοία και απεργία του ΕΚΑΠ, θα είχε πεθάνει και αυτή και το έμπιο. Εκείνη την ώρα πήγα στο νοσοκομείο, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, και έμεινε στο δελτίο ειδήσεων ο κύριο Πρωτοψάλτη. Ζήτησα να διακόψουν για να το αναφέρω το περιστατικό. Οι κοπέλε στην αρχή μου αρνήθηκαν. Αλλά μετά που τους είπα ότι μπορεί να πεθάνει μια γυναίκα ή το έμπιο, με συνδέσαν με τον κύριο Πρωτοψάλτη, ο οποίος δεν τον γνωρίζω. Ο κύριος του είπα όλη την ιστορία και μου λέει: αφήστε το τηλέφωνο στο παίρνει τον υπουργό, έναν κύριο Ξαντόπουλο, επί Καραμανλή, υπουργό υγείας. Με παίρνει στο τηλέφωνο, το αναφέρω το ιστορικό. Κύριε Αναστάση, συγγνώμη, επειδή δεν ακούσετε και πολύ καλά όμως, σας παρακαλώ και να συντομεύσετε, γιατί θα μιλήσει άλλο. Ξανθόπουλος. Πέστε μας, ναι, συντομεύστε όσο μπορείτε. Ξανθόπουλος, υπουργός υγείας δεν υπήρχε επί Καραμανλή καταρχήν. Δεν υπήρχε. Νομίζω ότι ήταν ο κύριος Θεοτόπουλος, νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Πώς το θυμάμαι εγώ, θυμάσαι. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος συνέβαλε και έστειλε σούπερ πούμα. Την πήρανε, τη χειρουργήσαμε. Το παιδάκι μπήκε 1150 γραμμάρια. Το νοσηλέξαμε στην εντατική. Έμεινε 2 μήνες. Δεν ζήτησε από τη διεύθυνση να μην πληρώσουν τίποτα. Και θέλω να πω κάτι. Μην τα βάζετε και με τους ιδιώτες γιατρούς. Είναι λάθος αυτή η ιδεοληψία, γιατί και οι ιδιωτικοί γιατροί είναι επαγγελματίες όπως είστε και εσείς όλοι. Ανοίγουμε ιατρία, έχουμε έξοδα, έχουμε τέτοια. Είναι ντροπή να είμαστε εμείς οι κακούργοι και οι άλλοι οι έμπνευστοι. Δεν τα βάζουμε τους δημόσιους, είναι άξιοι οι ήρωες. Δεν είπε κανείς ότι είστε κακούργοι πάντως. Εγώ αισθάνομαι σαν κακούργος επειδή είμαι ιδιώτης. Όλοι έχετε επαγγέλματα, δικηγόροι και είστε βουλευτέ. Γραφεία έχετε, είστε εδώ. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε και ιδιωτική κατοικία, δηλαδή τι είμαστε. Λοιπόν, να πάμε μια κουβέντα. Καταρχήν, καλά. Πρώτον, και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε τα Σαββατοκύριακα εθελοντικά. Δεύτερον, εδώ από εμάς τους δύο τουλάχιστον δεν τα έβαλε κανείς με τους ιδιώτες γιατρούς. Και δεν νομίζω ότι κανείς εδώ τα έβαλε με τους ιδιώτες γιατρούς. Με την κυβέρνηση τα έβαλαν κάποιοι, επειδή θεωρούν ότι στηρίζει μόνο αυτό το κομμάτι και όχι το δημόσιο. Και όχι το δημόσιο. Αλλά οι ιδιώτες γιατροί κάνουν σπουδαίο έργο και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές όπως που δεν είναι κεντρικές, ακόμα σπουδαιότερο νομίζω αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Προφανώς είναι τον κύριο Γιαννόπουλο και όχι Ξανθόπουλο. Αυτός. Ο κύριος Νάσος Γιαννόπουλος. Πάμε στην Δράμα, στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ξενάγη και κύριε Ρεθερόγλου. Καλησπέρα, σας ακούμε. Με αφορμή το χθεσινό τραγικό περιστατικό στην ΚΟ, θα ήθελα να κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Κάντε το. Εχθές, εκτός από... στην Ελλάδα συνέβη αυτό, δηλαδή,
που πέθανε η γυναίκα στην καρότσα του φορτηγού. Παράλληλα όμως μια άλλη είδηση που με πέρασε, που την είδα, έλεγε ότι στην Ελβετία εχθές έγινε αεροκομιδή αγελάδος που είχε σπάσει το πόδι της. Ναι, μ' ακούτε? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, αυτές οι δύο ειδήσεις με όλα τα επακόλουθα, τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, τις αφιερώνω σε όλους αυτούς που έρχονται κάθε μέρα και μιλάνε εκεί σε εσάς, που καμιά φορά με κάνουν και αισθάνομαι, λέω, μπας και ζω εγώ σε άλλη χώρα. Επίσης, τις αφιερώνω αυτές τις δύο ειδήσεις σε όλους αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν στις 25 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Θέλω να πω ότι δεν την είδα εγώ αυτή την είδηση να πω, αλλά η Ελβετία είναι το πλουσιότερο κράτος στον κόσμο. Έτσι. Και είναι και, δεν έχει νησιά, είναι και το θησαυροφυλάκιο όλου του κόσμου. Είναι παιδιάδα, είναι παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Και Τσάλπη, δεν είναι μια παιδιάδα. Τσάλπη, ναι, ενώ στη μετακίνηση μέσα. Ναι. Λοιπόν, δεν μένει κανεί Τσάλπη. Πάμε στον κύριο Κώστα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν είναι όλη μια και παιδιάδα αυτό. Καλησπέρα σα. Παρακαλώ, γεια σα, ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω για την επικαιρότητα που σα πάρει πριν κανένα μήνα περίπου. Πετε μα. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στην πραγματικότητα γιατί μιλάει στο ακροατήριό του και είπε ότι χρειάζεται ο τόπος μια ισχυρή όχι κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Δηλαδή το έχει πάρει απόφαση ότι θα είναι δεύτερος και δεν ξέρουμε τι ποσοστό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι κάνει και επειδή θα χάσει τις εκλογές, εγώ δεν θα πω θα διασυρθεί, αλλά θα χάσει. Δεν θα φύγει από και από την καρέκλα του. Και αυτό είναι το χειρότερο. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημοκρατικό. Δεν έχει εκλεγεί ποτέ του. Πήρε το δαχτυλίδι από τον κύριο Λαβάνο, βγήκε μόνο του υποψήφιο, χωρίς κανέναν άλλον και μιλάει για δημοκρατία αυτός ο άνθρωπος. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξελέγει πρωθυπουργό δύο φορές κιόλας. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχει εκλεγεί ποτέ. Έχει εκλεγεί. Έχει εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας πολύ πριν γίνει βουλευτής και πολύ πριν γίνει αρχηγός κόμματος. Μέσα στο κόμμα του τώρα δεν έχει αντίπαλο όταν εξελέγει, αλλά αυτό σημαίνει και σε άλλα κόμματα. Δεν σημαίνει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει ένας υποψήφιος μόνο. Έχει συμβεί και στο ΠΑΣΟΚ αυτό. Και δεν θυμάμαι και πού αλλού. Λοιπόν, έχουμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Η κυρία Μαρία, το Νέο Ψυχικό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Ξανάκη? Μια χαρά, εσείς, σας ακούμε. Κάθε φορά που γίνεται ένα δυστύχημα, τότε θυμόμαστε τα περί υγείας και όλοι πέφτουμε από τα σύννεφα ή κλαίμε με κορκοδίλια δάκρυα. Και μιλάτε όλοι για το ΕΚΑΒ, λες και είναι ένα πράγμα. Και ψάχνουν για κάποιο ξυλαστήριο θύμα. Το κέντρο υγείας του ΕΚΑΒ είναι πίσω από το γεννηματά. Πέστε μου, έχει πάει ποτέ κανείς να δει πώς και πόσες ώρες δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν δει όταν λαβαίνουν τηλεφωνήματα για 5-10 διακομιδές και έχουν μόνο ένα ασθενοφόρο, όχι ασθενοφόρο όχημα, μαζί με τους γιατρούς για να στείλουν? Με τι άγχος, με τι αγωνία προσπαθούν να ξεχωρίσουν πού να στείλουν και σε ποιον να στείλουν. Ναι. Το έχουν σκεφτεί καθόλου? Και ακούω για προσλήψεις, ακούω για νούμερα, λες και είναι νούμερα οι γιατροί, και σας πληροφορώ ότι πέστε ότι σε ένα νοσοκομείο έχει 10 γιατρούς και δεν έχει έναν αναισθησιολόγο. Τι να κάνουν αυτοί οι 10 γιατροί, μπορείτε να μου πείτε? Και επειδή να πω και κάτι αστείο, επειδή έχετε όλους τους καλεσμένους εκεί που είναι άντρες, θα ήθελα να τους περάσουν ένα καφετήρα, ένας δερματολόγος. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε οι γιατροί να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Έχετε απόλυτο, κυρία Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν. Να πούμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο στο κομμάτι των βαρέων και ανθυγιεινών. Και να δω και πότε θα γίνει. Και επίσης σκεφτόμουν και εγώ το πρωί πόσο δύσκολη δουλειά κάνουν οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο του ΕΚΑΒ και πρέπει να επιλέξουν πού θα στείλουν και πού θα τα στείλουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μας απόψε. Μια νομίζω ενδιαφέρουσα και ζωηρή βραδιά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 παρά 10 εδώ στις Πανεμβάσεις. Τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια.